Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων. Ο Γιάννης Δησιράπης στο production. Η κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, αν είναι καλά. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, στο Facebook, για μια εκπομπή η οποία έχει πάντα τον Κλειδαρά μαζί της. Και όταν λέμε Κλειδαράς, εννοούμε το Στέργιο Πετκανίτσα. Τηλεφωνείτε τώρα στο 85 27 27. Αν έχετε μείνει έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητο, με την κλειδαριά από το χρηματοκιβώτιο, με συστήματα ασφαλείας, με ό,τι άλλο, με λουκέτα, ο Στέργιος ο Πετκανίτσας σε χρόνο πι και φι έρχεται εκεί και σας τα ανοίγει και καθαρίζει για την πάρτι σας, σας βγάζει καινούργια κλειδιά, ακόμη και όταν έχουν φθαρεί, ακόμη και όταν έχουν καθεί, και φυσικά έχει και χώρο πάρκινγκ στη Δελφών 101 με Μάρκο Μπότσαρη γωνία για εσάς οι οποίοι θέλετε να πάτε ή να αποκτήσετε καινούργια κλειδιά ή να σας λύσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε. Όταν λέμε Κλειδάρας, ένα όνομα υπέρχει, Πετκανίτσας 85 27 27. Λοιπόν, σε μια αγωνιστική με φυσιολογικά αποτελέσματα για εμάς, και δεν το λέω ούτε για να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε για κάτι άλλο, σε αυτά που περιμέναμε πάνω κάτω με τον Κωστή ήρθανε. Απλά άλλα ήρθανε λίγο πιο βαριά, άλλα ήρθανε πιο light. Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, πέρα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα τα οποία θα συζητήσουμε, πρέπει να είναι ίσως το πιο κουραστικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έχω δει ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις διαφορετική εντύπωση, ξέρω ότι θα τα αναλύσεις μετά. Τι είναι άλλη, σκολοπαίχνιδο ήταν. Είναι από τα πιο κουραστικά. Έχει όμως να πεις πολλά πράγματα. Φυσικά. Ναι. Από άποψη ρυθμού και από άποψη ποδοσφαίρου και. Ο Ερακλής νίκησε με τη μαγιά του τον Μπαζιάννηνα. Έχει κάνει κάποιο σημειώσει ο Κωστής, θα τα πει, για το που είδε και πώς είδε τον Ερακλή να κερδίζει. Τον ευχαριστήθηκα για 50-55 λεπτά. Για 55 λεπτά ακριβώς ήταν εξαιρετικός. Μετά κοίταξε να φυλάει τα νότα του. Μετά έπεσε και από δυνάμεις. Έχει μια λογική γι' αυτό. Έπεσε πολύ από δυνάμεις, δεν ξέρω, έκανε και pressing ψηλά πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Ζήτησε γρήγορα τον goal, το έβαλε. Είχε κάποιες τοποθετήσεις ωραίες ο προπονητής. Έκανε και μια πολύ ωραία αλλαγή στα τελευταία 10 λεπτά. Μια πολύ ωραία αλλαγή. Είδα ότι έκανε αυτό που είχαμε πει στο πρώτο ημίχρονο. Δεν δίστασε να βάλει και τρίτο στόπερ. Δεν ήταν ουσιαστικά τρίτο στόπερ, ήταν τον Καρασαλίδη, τον πέρασε στα αμυντικά χαφ και τον πέρασε σαν χαφ. Όταν επιτηθόταν ο Ηρακλής και μετά όταν γύριζε πίσω γινόταν τρίτο στόπερ ανάμεσα από τον Παρτολίνη και τον άλλο, τον πολύ καλό Τζαμπάρι. Εξαιρετικός. Πολύ καλή τοποθέτηση. Η τοποθέτηση του Τσιλιανίδη στα αριστερά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, γιατί ο Τσιλιανίδης ό,τι έχει κάνει καλό το έχει κάνει από εκείνη την πλευρά. Κυρίως. Πολύ καλός, όσο άντεχε ο Λεωζίνιο, έδειξε μια ποιότητα. Και έχει να δώσει. Βεβαίως. Ο Κυριακίδης σαν εσωτερικό σκαφ, μέσος αμυντικό σκαφ, ήταν μια και εκείνη πολύ καλή κίνηση. Ο Κυριακίδης ο Μπουκουβάλας έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι είναι κοντός και δεν γίνεται τρίτο στόπερ, όταν πάει σέντρα από την αντίθετη μεριά του Σαραμαντά, έχει πάρα πολλές δυνάμεις, έχει πολλές μπούκες και παίζει μοντέρνα το ρόλο του δεξιού πιστοφύλακα. Ένα θερματοφύλακα υπέρβαρο, ο Πένς, παίζει με την εμπειρία. Πιστεύω ότι θα τα πάει καλά από την εμπειρία του. Ποιος ο θερματοφύλακας του Ηρακλή, ναι. Υπέρβαρος. Είναι υπέρβαρος, ναι. Σαν να βγείται από σουλατζίδικο 12 η ώρα τη νύχτα. Αλλά είναι έμπειρος και έχει πολύ καλές τοποθετήσεις και αυτό τα περιτά κιλά τα βγάζει με την εμπειρία του σε καλό δρόμο.
Εκείνο το οποίο έχω να πω για τον Ηρακλή, μια και ξεκινάμε, γιατί όλοι μιλάνε για ΠΑΟΚ, θα πάμε μετά και θα πούμε τα πράγματα. Είναι ότι ο Βέλιος έχασε χθες την ευκαιρία να κάνει μεταγραφή. Γιατί? Γιατί ο Βέλιος ήταν σε ένα παιχνίδι όπου ο Ηρακλής ήταν καταπληκτικό στην κατοχή μπάλας και στο φόρτωμα. Πήγαν οι μπάλες όλες σε παίκτες οι οποίοι είναι κακοί στα τελειώματα. Στον Τζιλιανίδη τρεις φορές. Στον Τζιλιανίδη τρεις φορές. Μπουλούτ μία. Στον Μπουλούτ μία. Στον Μπασάλι μία. Και πήγε μόνο στο Βέλιο μια φορά που έκανε μια ωραία κεφαλιά που έβγαλε πολύ όμορφο ο Περιστερίδης, μια ωραία απόκρουση. Αλλά είναι ότι ο Βέλιος σε αυτό το παιχνίδι έκανε κακό. Έκανε κακό. Ξεχνάς κάτι όμως. Περίμενε. Ο Βέλιος σε αυτό το παιχνίδι, σε όλα τα παιχνίδια που είπαμε ότι ο Ηρακλής δεν βοηθάει το Βέλιο και πρέπει να έχει νεύρα ο Βέλιος γιατί περιμένει κάτι καλύτερο, στο παιχνίδι που έδωσε ο Ηρακλής φάσεις μέσα στην περιοχή, ως παράδοξο θα πω ότι ο Βέλιος δεν ήταν εκεί και ήταν όλοι οι παίκτες που εκτελέσανε που δεν έχουν τα τελειώματα που έχει ο Βέλιος. Έκανε κάτι άλλο όμως. Στα δικά μου μάτια. Ήταν πολύ πιο συμμετοχικός, πολύ πιο πολύ για την ομάδα. Δεν καταλαβαίνεις τα έργα που σου λέω τώρα. Ναι. Δεν χρειάζονταν ένα συμμετοχικός με το Λεωζίνιο με δυνάμεις. Λέω ότι παράδοξο ότι σε ένα μάτς που θα μπορούσε ο Βέλιος να κάνει το hat-trick όπως το έκανε με την Καλονή, έμεινε έξω όχι από τα τελειώματα. Δεν πήρε τελειώματα και τα πήρανε παίκτες οι οποίοι ήταν κακοί στα τελειώματα. Δεν μπορεί να έχει ο Τσιλιανίδη στα τελειώματα του Βέλιου. Ούτε ο Πασάς ούτε ο Κυριακίδης. Θα του έρθουνε του Τσιλιανίδη τα τελειώματα. Εγώ πιστεύω ότι θα του έρθουνε. Γιατί ένα παίκτη που ή έχει τελειώματα ή δεν έχει, το καθορίζει η φύση. Θεό το λες εσύ, φύση το λέω εγώ. Δεν μπορεί να το κάνει. Έχει τελειώματα. Δεν έχει τελειώματα, ρε κόκκι, αφού τα χάνει. Έχει, σου λέω. Ρε, τι τα βάζει, ρε κόκκι. Πρέπει να βρει τη φόρμα. Άκου να δει. Όταν πα να κάνει προπόνηση, εντάξει, σε οποιοδήποτε άθλημα. Ποιο άθλημα θέλω, το πιο εύκολο. Δεν φτιάχνουν ρε κόκκινε. Μπάσκετ θα πει. Κάνει ζέσταμα, κάνει διατάσει. Σκάλωσε λοιπόν, ρε πάλι. Βαρά, προσωπικέ. Δεν μπορεί να έχει την ίδια ευστοχία που έχει τα 10 λεπτά να βγει. Ρε κόκκινε, 10 τελειώματα θέλει ο Τσιλιανίδης για να κάνει ένα γκολ. Τι να σε πει. Δεν είναι σεντερφόρε. Άντε πάλι. Και είναι εξτρέμου, εξτρέμου δεν πρέπει να σκοράρει. Οι εξτρέμου που σκοράρουν κάνουν μεταγραφή. Ο Τσιλιανίδης δείχνει ότι έχει πολλέ φορέ. Τελειώματα που λες ότι τώρα. Δεν έχει ρε καλά τελειώματα ρε και πήγαινε η μπάλα σε αυτόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Βέλιος παράδοξα στο χθεσινό παιχνίδι θα μπορούσε να είναι εκεί στα φορτώματα παίξτε, και να κάνει 3 γκολ. Παίξτε ότι θα κάνει 5 γκολ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος ο Τσιλιανίδης μετά από αυτό που είπε. Δηλαδή είσαι τόσο καντεμόσκυλο. Ρε κόκκινε, χρησιμοποιείς τους αριθμούς. Μην χρησιμοποιείς τους αριθμούς σε κατοχές και τέτοια. Χρησιμοποιείσαι τους αριθμούς. Πώς ας πούμε ο Κυριακίδης δεν κάνει τελειώματα. Αν είχε τελειώματα ο Τσιλιανίδης θα έπεσε σε μεγάλη βλέπω ομάδα. Βλέπω την ποιότητα. Άκου να δεις. Έχεις ένα πράγμα το οποίο και παίζει πολύ μου καλά. Αρέσει μια επισήμανση. Παίζει πολύ καλά ο Τσιλιανίδης όταν παίζει έξω αριστερά. Επειδή ανεβαίνει και ο Σαραμαντάς σαν τον Μπουκουβάλα είναι μοντέρνη μπακ. Απλά είναι κοντή και δεν γίνονται. Κοντή δεν είναι, δεν γίνονται καλοί center back όταν. Αυτό είναι το ελάττωμά του. Δεν μπορεί να βοηθήσει σαν τρίτα στόπερ. Δεν μπορεί να βοηθήσει αυτό. Ίσως. Ιδιαίτερα ο Μπουκουβάλας. Ο Σαραμαντάς είναι πιο. Ο Σαραμαντάς είναι πιο ψηλό. Είναι βραχίσωμη, εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Τσιλιανίδης εκείνη η θέση του. Τον έβαλε σωστά. Ο Κυριακίδης έκανε ωραίο κόλπο. Όπως έκανε ωραίο κόλπο με τον Ούμπιντες ο Δέλλας που τον έβαλε δίπλα στον Γκέιτα. Ο Κυριακίδης είναι παίκτης all around, μπορεί να παίξει παντού. Πώς το πες? Είναι all around. Λίμπερο είναι, μπορεί να παίξει παντού. Λίμπερο είναι. Ρε φίλε, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Τον έβαλε αμυντικό χαφ. Μπορείς και πίσω από το center forward να το βάλεις. Και με την μπάλα καλώς είναι, τελειώματα έκανε εκείνη την κολάρα στα Γιάννα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Πνευμόνια απίστευτα. Ο Κυριακίδης είναι ένας παίκτης. Που παίζει σε πολλές θέσεις με άριστα το 10 και παίρνει 6. Σε καμία από αυτές τις θέσεις δεν παίρνει το 8. Να πεις. Παίρνει. Άντε πάλι. Εδώ έχω την ένσταση. Άντε πάλι. Δεξί back extreme. Σαν full back. Παίρνει 8. Full back. Ναι. Πότε τον είδες? Πότε τον είδα. Ναι. Δεν έχεις δει Ηρακλή. Πέρσι. Πότε έπαιξε 3-5-2 Ηρακλή ή 3-6-1 για να το δω full back τον Κυριακίδη. Ένα match. Πότε έπαιξε 3 stopper και 2 back half. Πότε. Σε ειδικές συνθήκες φάνηκε σαν full back. Σε συνθήκες. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα στήματα. Ποια στήματα, ρε. Τα συστήματα, λέω. Ναι. Τρέλα θα πουλάς ολόκληρο σε εμένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αναιρούνται στη διάρκεια ενός αγώνα. Για να πεις ρε κόκκινο ότι είναι fullback. Τι fullback είναι. Μπορεί να παίξει όλη την γραμμή. Σαν extreme να παίξει, θα βάλει ένα γκολ στα 30 μάτς. Back δεξί είναι για να παίξει, δεν τον είδαμε. Μπορεί να τον είδαμε back δεξί. Εγώ λέω, ναι, τον έχουμε δει. Πού σε ποιο μάτς. Πέρσι. Ποιο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ένα μάτς, β' εθνική. Ναι. Τον είδαμε αριστερό back δεν φτουράει. Σαν εξτρέμ δεν φτιάχνει. Όχι, ρε φίλε, σου λέω. Πιο καλά έπαιξε χθες. Άκουρε. Για μένα η θέση του είναι
μαζί με τον Ιτζόγλου εκεί και να βγαίνει και ο Λεωζίνιο. Γιατί? Γιατί έρχεται πολύ καλά σαν τρίτο στόπερ, βγαίνει από τον άξονα ή καλά ποδάρια, μπορεί να σουτάρει και μπορεί να κάνει στιαπού, να πάει ας πούμε δεξιά και να φορτώσει. Να κάνει διαγώνια κίνηση. Γι' αυτό είναι εκεί η καλύτερη του θέση. Πάμε παρακάτω. Καλά τον έβαλε εκεί ο Αβέλ. Ωραία τον έβαλε. Ξεκινήσαμε. Μ' άρεσε. Επιθετικό φάουλ του Μπουλού στον τερματοφύλακα των Ιωαννίων με τις Χάρες και πήρε πέναλτι. Κόκκινε μόνο για τον Πάο, ξεφωνίζεται τα πέναλτι που παίρνει. Γιατί είναι επιθετικό φάουλ. Είδες εσύ επιθετικό φάουλ. Πώς, okay. Αφού τον τριμπλάρει και πέφτει απάνω. Αφού το λες εσύ. Μη σου πω ότι είναι και κόκκινη κάρτα του τερματοφύλακα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κόκκινη κάρτα. Διότι είναι σε προφανή θέση για γκολ. Αλλά σε άλλη ομάδα θα βγάζα κόκκινη κάρτα. Μην κάνετε για διαιτησίες. Γράφει το Άρλεκιν το τζαβ. Εσύ θα το προλογίσεις. Το Άρλεκιν. Σε εισαγωγικά. Για το βιβλίο που θα γράψει. Του Τζαβέλα. Ναι. Εσύ θα το προλογίσεις. Ποιο Άρλεκιν. Του Άρλεκιν του τζαβ. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδες. Πόσες φορές χθες ο Κίτσιου γύρισε την μπάλα πίσω, να μπορούσε να πάει έναν. Θα σου πω γιατί. Πάνω από 10 φορές. Ναι, ναι, σωστό. Μπορεί, λέει η Ραπτόπουλο, πιστεύεις ότι η Ηρακλή μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην Τούπα. Θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, ο Κίτσιου ανεβαίνει. Είναι ταχυδυναμικός. Είναι ωραίος. Αλλά τι γίνεται. Επειδή έχει κακή σέντρα, φοβάται να τη βγάλει. Φοβάται να τη βγάλει και τη γυρίζει πίσω. Δηλαδή, ο Πάοκ έχασε 6-7 επιθέσεις. Πώς? Από φορτώματα του Κίτσιου. Γιατί πάνταγαν περιοχή 4-5 παίκτες. Και ο Κίτσιου βγήκε από εκεί 6-7 φορές και αντί να το κάνει το γέμισμα, την πάει ρε παιδί μου, όταν είναι γεμάτη η περιοχή του Ολυμπιακού, φόρτωσε τον και ας πηδήξει, ξέρω εγώ, ο Μπερμπάντοφ, ο Κλάους, ο Μάους, ξέρω εγώ, ποιος θα πατήσει περιοχή. Και ο Τζιόλης μπορεί να έχει και δυο. Ήταν γεμάτη η περιοχή όταν έβγαινε ο Κίτσιου. Να τελειώσουμε με Ηρακλή. Έχει δίκιο στην παρατήρηση. Ο Κίτσιου από το φόβο του ότι θα κάνει κακή σέντρα γιατί δεν έχει καλή σέντρα, τη γύρνα για την μπάλα πίσω. Τη γύρνα για την μπάλα πίσω, γινόταν μια κακή πάσα. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να το συντρίψει. Κακός ο Ολυμπιακός. Και πολύ αφελής ο ΠΑΟΚ. Σ' ακούω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο έγινε με τον Ηρακλή τον δίνει το δικαίωμα να είναι πολύ πιο άνετος από εδώ και πέρα σε όλα τα παιχνίδια. Είναι ερσωμένος είναι ο Ηρακλής. Τι θες Δεν μιλάω γι' αυτό. Τον απαλλάσσει ακόμη από ένα άγχος και τον κάνει πολύ πιο επικίνδυνο για αυτούς οι οποίοι κελαϊδάνε την επόμενη εβδομάδα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ξεκάθαρο σήμερα θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εβδομάδος και θα πω γιατί λέω ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μέρες να μιλήσουμε γι' αυτό. Εντάξει. Ή θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτό τον Ηρακλή ο ΠΑΟΚ. Εσείς να λέτε μετά ότι ξέρετε ο Ηρακλής βγάζει τα μάτια του με τον ΠΑΟΚ. Για μένα η κόκκινη κάρτα που βγάζει στο ΖΕΚΑ είναι πολύ αυστηρή. Δίνει άλοθη στον Αλαφούζο. Και κακό τη βγάζει. Και κακό τη βγάζει. Κακή ομάδα του και χαιρόμαστε για την Ξάνθη. Έκανε η Ξάνθη ένα επικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσπάθειες για γέλια. Και η Ξάνθη και οκτώ τελικές, οι πέντε ήταν στην αιστεία, αλλά ήταν πραγματικές ευκαιρίες. Τον έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Είχε αυτό τον απίθανο το νιέτο νιέτο, όπως έλεγα και το βλέπαμε το παιχνίδι. Τελικά το έκανε τον γκολ. Για μένα, για τον Μάνταλο που απέβαλε τον διαιτητή. Τον ποδοσφαιριστή Ζέκα δεν έπρεπε να βγάλει κόκκινη, αλλά μετά στο λούσιμο που τον έχουν κάνει όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και σε αυτό το χτύπημα που του κάνει έστω το φιλικό ο Εσχέν στο γήπεδο, δείχνει ότι είναι μεγάλο μελιρή, κότα μελιρή, φοβάται να βγάλει και κίτρινη. Λοιπόν, δικαιώνομαι για τον προπονητή της Ξάνθης. Όχι, με παλέμαχο σέντερ φορ. Περιμένω επικό δεύτερο γύρο της Ξάνθης. Έχει πολύ καλό προπονητή η Ξάνθη. Ευτυχώς υπάρχει ο Σολτάνη και ο Δημήτριεφ. Πώς το λένε αυτό, τον έξω δεξιά, τον Βούλγαρο, τον έξω αριστερά. Δημήτριεφ, κάπως έτσι, όχι. Πώς λέγεται τέλος πάντων. Θα σε γελάσω. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ο οποίος είναι φανταστικός. Κάνει τα γκολ και τα λοιπά. Και δεν έχει γκολ από τα center for Ξάνθη. Ξάνθη δεν έχει γκολ από τα center for. Πήγε το Σκούρτι, τον έβαλε εκεί λίγα πράγματα. Ο καπετάνος είναι για το Today Licious. Πέρα να κάτσει. Σε μία φάση μπορεί να πάρει πέναλτι στο Τσάβδε το παίρνει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καπετάνος. Για τον Νιέτο. Βρίσκει λύσεις. Για τον Νιέτο λέω. Πολύ καλός ο Νιέτο και ο Σολτάνη. Νιέτο φλίαρος όμως. Νιέτο γιατί κάνει εκεί που λες. Τους έχει περάσει όλους. Θα το παστελώσει. Κάτι λάθος κάνει. Είναι καλύτερο στο τελείωμα από τον Τσιλιανίδη το δικό σου πάντως. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακός παίκτης. Ναι. Πολύ καλύτερο παίκτης από τον Τσιλιανίδη. Ο Νιέτο είναι Νιέτ. Κάτι πρέπει να βελτιώσει. Δεν ξέρω τι είναι Νιέτ. Είναι παίκτης που μπαίνει περιοχή.
Φίλε, το κατηγορεί επειδή μου αρέσει Ζαμπέκτη. Και αν είχε και ένα center for καλό μου αρέσει Ζαμπέκτη. Αν είχε ένα center for. Αν είχε το Γιάννου, το Βέλιο ή κάποιον άλλον. Αν είχε το Βέλιο, θα βγαίνει Ευρώπη. Για τον προπονητή τη Ξάνθη, τον οποίο τον έχετε πάρει στα ψηλά. Είναι πολύ καλό προπονητή. Για μένα. Για εσά μπορεί να μην είναι. Ο Βαρούχα το είπε. Επιθετικό φάουλ του Μπουλούτ. Α, το είπε ο Βαρούχα. Δηλαδή, τι θα κάνω εγώ τώρα. Πάντα το δούμε. Τι επιθετικό φάουλ. Μην μιλά Δραγκουρσούζη κόκκινη για το Παναθηναϊκό Ξάνθη. 666 μετά με στέλνει μηνύματα. Πόσο είναι ο Ηρακλή, ο Παναθηναϊκό. Και πόσο είναι ο Παναθηναϊκό. Το λέω, με μένα δεν έρχονται καλά αποτέλεσματα. Με μένα δεν έρχονται καλά αποτέλεσματα. Πόσο, να μην έχει στείλει πόσα μηνύματα. Μπήκε το, έγινε το, το, η αποβολή, μπήκε και τον γκολ. Έβριζε μετά. Συχαμένε αυτά! Δεν κέρδισε η Γαλατά, δεν κέρδισε η μία, δεν κέρδισε. Εντάξει, το λέω, φίλε, έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Συγγνώμη, όταν είμαι εγώ στο στούντιο, έρχονται πολλά ανάποδα. Έπρεπε να το ξέρεις. Λοιπόν, να σου βάλω τη φάση, θα το δεις. Εσύ θα πεις μέχρι να τη βάλω τη φάση για να φτάσω στο πέναλτι. Θα πεις τι πίνεις και δεν δίνεις στον κόσμο. Το καλό, Εβιτάλ, έχει κάνει, έχει κάνει φανταστική δουλειά στους ακροατές μας. Οι περισσότεροι που το έχουν πάρει μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε παιδιά θέλουμε κι άλλα, θέλουμε κι άλλα μπουκάλια, γιατί καταρχήν τους φτιάχνει τη διάθεση και τους δίνει περισσότερη ενέργεια. Επειδή είναι κριτικά προϊόντα, οι κριτικοί ξέρετε ότι ζουν 500 χρόνια, ξεχνά να πεθάνουν, οπότε έχει δείξει. Βλέπε Μητσοτάκης. Έτσι ακριβώς και πάρα πολλοί άλλοι. Κάτω από 90 πέθανε κανένα κριτικός. Ο μόνος που πέθανε ήταν ο Κακαουνάκης, ο οποίος έφυγε από ιατρικό λάθος, από βλάκα γιατρό έφυγε. Λοιπόν, πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητα έντερα. Κατεβάζει χοληστερίνες και ζάχαρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και καταπολεμά τους πόνους της αρθρώσης, αυξάνει το αμυντικό σύστημα και καταπολεμά τις ιώσεις. Στο 23-12-200-500 έχετε την ευκαιρία να το πάρετε στην προνομιακή τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών από 55 ευρώ που κάνει στην αγορά. Όσον αφορά το μεμονωμένο. Και με την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για δείξε τη φάση. Τη φάση την έχω κάνει. Stop. Yeah. Super slow motion, δες το. Για να με. Όχι, μισό λεπτό. Αλλά αντάλλα με δείχνει. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Τι εδώ είναι, τώρα έχει τη φάση. Σε πάρω σκηνοθέτη να κάνεις αυτό που μοντάζει τα πούμε. Να, όχι, Γιάννη, θα τελειώμα. Μισό, εδώ είναι η φάση. Πού είναι, σε εδώ. 31 είναι. Εδώ. Θα γυρίσει μπάλα έξω, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Ποιο τη γυρίζει, αυτό ποιο είναι. Από κόντρα γυρίζει. Λοιπόν, δες το τώρα. Πάτε. Ναι, ξέρεις τι λέει. Ότι σηκώνει το πόδι πρώτα το φυλάκα. Και την παίρνει την μπάλα με τις τάπες. Και είναι επιθετικό φάουλ. Μετά γίνεται το πέναλτι. Αυτό είπε ο Βαρούχας. Προηγείται επιθετικό φάουλ. Ρε φίλε, δεν υπάρχει κατοχή μπάλας. Περίμενε. Όταν πας με τις τάπες να πάρεις την μπάλα, με τις τάπες. Αν υπάρχει δίπλα σου κάποιος, ναι, δεν υπάρχει κάποιος. Με τις τάπες υπάρχει ο τερματοφύλακας. Πώς υπάρχει. Είναι επιθετικό φάουλ. Για δες το. Έχει δίκιο ο Βαρούχας. Για δες το. Λοιπόν, κοίτα εδώ το πόδι. Το παίρνει με την τάπα. Είναι... Όχι, ρε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Βαρούχας, μπράβο. Είναι δύσκολη φάση. Δεν είναι πέναλτι. Προηγείται επιθετικό φάουλ. Προηγείται επιθετικό φάουλ. Για δε... Είναι πέναλτι. Όχι, αγόρι μου, καλό. Επιθετικό φάουλ. Είστε άμπαλοι. Λοιπόν, ο νόμος λέει ότι το πέναλτι που κάνει ο τερματοφύλακας προηγείται το επιθετικό φάουλ του Μπουλού. Την παίρνει την μπάλα με τις τάπες. Όντως έχει δίκιο ο Βαρούχας. Είναι δύσκολη φάση. Δεν είναι πέναλτι. Έχει δίκιο. Δημητρόφ λέει ο Φέδων. Είναι για τον παίκτη σάρτης. Προηγείται επιθετικό φάουλ. Ναι. Πολύ καλό ο Τζίμερ με βοηθητικά μαρκαρίσματα. Πάση και πολύ τρέξιμο Χατζησαία. Με τρεις προπονήσεις πολύ ανώτερο του Κώστα. Κωστή, συμφωνείς. Σωστό. Φίλε, δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς. Νομίζω ότι ξεχώρισε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα βλέπω, στο εξώφυλλο του Μέτροσπορ. Βλέπω με Ασλαμά πέρσι ή πρόπερσι. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 2-1. Προηγείται ο Πανιώνιος στο 80 και τρώει 2 γκολ. Και λέμε, έχει κάνει μεταγραφή ο Χατζησαΐας. Έχει κάνει μεταγραφή ο Χατζησαΐας. Έχει κάνει φανταστικό παιχνίδι. Το βλέπουμε, το ξαναβλέπουμε κτλ. Το πρόβλημα που είναι όμως, ότι ο Χατζησαΐας ήταν στον ΠΑΟΚ και αυτοί τον άφησαν να φύγει. Έτσι. Και θα πληρώνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για μεγάλα ταγάρια. Μιλάμε για μεγάλα βόδια. Πήρανε center back Έλληνα που ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ, ήταν εδώ δίπλα στη Σταυρούπολη. Και όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν ακαδημίες και τα λοιπά, τα μάτια τους ήταν τσίμπλα. Κάνουν τσίμπλα. Μιχάλη, και πήγαν τότε και τον πληρώσανε. 1 εκατομμύριο μαζί με την ομάδα του και την εφορία. Αυτό δείχνει. Τακτικά εγκλήματα στο θέμα τα σκάουτινγκ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει. Το πιασες. Ναι. Μιχάλη Μπαμπού, και αυτό που λες δεν διαβάζεται. Εντάξει. Έξυπνο, αλλά δεν διαβάζεται. Λοιπόν. Διπλό στην Τούμπα και πλέει ο Φερακλής. Καλή εκπομπή. Δεν είναι το ζητούμενο, Κωνσταντίνα, αν θα μπει πλέει ο Φερακλής. Είναι μαγκιά να πάρει διπλό στην Τούμπα, φυσικά.
Ραπ λένε για αγωνίες του Ολυμπιακού στην πρώτη κάρτα του ποδοσφαιριστή. Πόσο αγωνίες λέει έφαγε από Κλάους και Τζαβέλα. Αν δεν τα έχεις δει, λέει, μπες στο Γκαζέτα σε άρθρο του Νικολακόπουλου. Κοίταξε, ο Νικολακόπουλος. Θεοδόση, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ο Νικολακόπουλος θα μπει για τις τρεις κάρτες που δεν έφαγαν οι Παοξίδες και οι Παοξίδες θα λένε για τις κόκκινες που δεν πήρε ο Ολυμπιακός. Αυτή τη βιόλα θα έχουμε. Ο Νικολακόπουλος θα λέει την κάρτα που δεν έφαγε ο Μπερμπάντοφ και ο Κίτσιου και οι άλλοι θα λένε δική μας. Η ιστορία λοιπόν έχει να πει το εξής. Θα τα πούμε σε λίγο. Ναι. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, δύο κουβέντες αξίζει τον κόπο να πούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σύλλογο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο Ηρακλή, μόνο ΠΑΟΚ, μόνο Άρη. Είναι Θεσσαλονίκης. Είναι ο πρώτος Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1981. Έκανε μια πολύ ωραία εκδήλωση και κοπή πειραστές στο ένα κατάστημα το οποίο λέγεται της Κακομήρας στη Σταυρούπολη. Ξέραν που το κάνανε δίπλα για να μας βάλουν κατευθείαν μετά μέσα στο Λεμπέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνανε και την τιμή να πάμε εκεί. Να πω ότι δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Εγώ με τον Κωστή, δεν ξέρω αν ο Κωστής τη γνώριζε. Δεν είναι τουλάχιστον προβλημένη. Και επειδή δεν έχετε μάθει και δεν γνωρίζουμε πολύ, πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία, και επειδή οι ποδοσφαιριστές δεν τελειώνουν όταν τελειώσουν την ποδοσφαιρική τους καριέρα, θα έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, τουλάχιστον από το δικό μας το μετερίζει, το μικρόφωνο και τη στήλη, ό,τι προβολή θέλουν, γιατί είναι βετεράνοι Θεσσαλονίκης. Δεν έχουν ταμπέλα ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Άρης και όλοι μαζί. Και είναι όλα τα τέρατα, ιερά τέρατα, τα οποία έχετε γνωρίσει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι, για να δείτε τι διαφορά εποχών έχουμε, κάποτε είχε παίξει μεικτή Θεσσαλονίκη Μπαρσελόνα. Πού να τα δεις τώρα αυτά, δηλαδή να γίνει ομάδα τώρα μεικτή Θεσσαλονίκη να παίξει με κάποιο τέτοιο αντίπαλο. Βλέπει ο ένας και θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Τρομερά πράγματα. Πότε έγινε αυτό? Το μεικτή Θεσσαλονίκη Μπαρσελόνα, δεκαετία του 70. Λάθος κάνεις. Ή το 81 έγινε. Λάθος κάνεις. Πότε έγινε, πες. Το 1962, στα εγγένεια του Καφτατζογλίου. Μπορεί. Δεν μπαίνω. Εντάξει. Δεν σφάξαμε για κανέναν. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες. Άρα είναι φάουλ επιθετικό. Πρώτα. Για σένα. Όχι για μένα, για το ποδόσφαιρο. Για μένα. Το για, ποδόσφαιρο για μένα έχει νόμους. Αν εσύ θες να φτιάξεις δικούς, άλλαξε. Εγώ δεν προσπαθώ να αλλάξω. Ο νόμος λέει όταν πας με την μπάλα διεκδικήσει με τις τάπες, είναι φάουλ. Θες να αλλάξουμε τον νόμο. Άμα θες να τον αλλάξουμε. Εγώ λέω ότι πάει τόσο γρήγορα και πριν τον ποδοσφαιριστή. Δεν με νοιάζει ρε κόκκινε γρήγορα. Λέω ο νόμος τι λέει. Ο νόμος λέει ότι το γκολ του Ηρακλή είναι άκυρο γιατί προέρχεται από προηγείται επιθετικό φάουλ και μετά γίνεται πέναλτι. Όντως μετά γίνεται πέναλτι, αλλά προηγείται επιθετικό φάουλ. Το είπε ο Βαρούχας πολύ σωστά. Γιατί άσο παιδί, έχουμε κανένα θέμα? Όχι. Λοιπόν, όχι, λοιπόν, έχουμε τίποτα να πληρώνουμε, καταρχήν, καμιά ΠΑΕ. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Βετεράνων, τον Κώστα Ρεφανό. Βεβαίως. Είπε ότι και οι δύο έχετε δίκιο, και δεκαετία του 60 και δεκαετία του 62, στα εγγύρια του Καφτατζογλίου. Έγινε το Θεσσαλονίκη. Μικτή Θεσσαλονίκη. Και έγινε λοιπόν, και δεκαετία του 70 με την Μπάγκερ. Το 78 με την Μπάγκερ του Λόραντ. Το 78 ήρθε, 78-79 σεζόν. Ήρθε η Μπάγκερ του Λόραντ με τη Μικτή Θεσσαλονίκη. Και εκείνη έχασε. Μου φαίνεται 3-1. Εκείνη το 62 κέρδισε η Μικτή Θεσσαλονίκης 2-1. Ωραία. Με 45.000 κόσμο στο Καφτατζόγλιο. Τότε ο Καραμαλής κέρδισε, κάνει τα εγγένεια κτλ. Κάνα γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο να μην είναι γραντικό. Τέλος πάντων. Και το εκμεταλλεύεται ο Ηρακλής. Τέλος πάντων. Άστο. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω. Θα το δούμε. Λοιπόν, το 62. Ναι. Το 62. 27. Θα το δω ακριβώς. Λοιπόν, και θα πούμε λεπτό. 2-1. 2-1. Είχαμε κερδίσει 2-1. Ποιοι βάλαν τα γκολ, ξέρεις? Να πω ποιοι παίζανε. Ποιοι βάλαν τα γκολ, ρε. Πρέπει να τα βάλω εγώ. Ο Λόλος έβαλε. Ποιος έβαλε? Χασικίδης. Ναι, δεν ξέρω. Ο Λόλος. Ο Λόλος, Χασικίδης. Το 39. Ποιος γεννήθηκε, ο 39. 39. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ναι. Θα δω και με την Μπάγκερ πόσο είχε λήξει. 3-1 πρέπει να έλεξε. Πρέπει να ήμουν με την Μπάγκερ. Πρέπει να πήγε ο θείος μου ο Μπελελή στο μάτς. Στο Καφτατζόγλιο. Με Λόραντ. Είχε πάει ο Λόραντ, λέει ο Μπούζας, μετά σε ένα εστιατόριο και έβαγε καμιά 80 κιλά γαρίδες. Πώς να μην πεθάνει, να πούμε. Λέει τα μανικετόκουμπα και τα μανίκια του ήταν μέσα στις σάλτσες. Λέει βούτα και λέει τα αυτά και τα λοιπά. Με φώναξε, λέει ο Μπούζας, ακούσε εκείνο το μάτς. Σε ένα κατάστημα μέσα, λέει, είχε μια καταχνιά, λέει κάτι τσιγάρα και τα λοιπά. Μπαίνω μέσα. Ήταν ο Λόραντ, λέει, οι γαρίδες, λέει, 4 κιλά λάδι
Και σάλτσα είχε στα. Ξέρεις, οι γαρίδες, οι χοληστερίνοι έχουν κόκκινο. Δεν έχουν. Πώς δεν έχουν. Οι γαρίδες δεν έχουν χοληστερίνη. Ιδέα δεν έχει τι σου γίνεται. Λοιπόν. Λοιπόν. Σιγά, σιγά, σιγά. Πάρτε από εκεί, ρε Βόδια. Αυτός είναι παλιός, πολύ παλιός. Ναι, ποιος είναι. Πόντια θα σε πάρω μετά. Ναι, εντάξει, Πόντια, μα ζαλίζει τον ερώτα εδώ. Α, δικαίωμά του. Αν έρθει, θα σε πάρω εγώ. Ναι, 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 Πόντια. Θα σε πάρω να μου πει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δύο κουβέντες θα πω εγώ με αριθμούς και από εκεί πέρα που θέλει. Λοιπόν, καταρχήν ήταν το χειρότερο ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έχω δει ποτέ. Δεν είχε καμία σχέση με το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Εσείς οι κοκοβγοί που κάνετε Ολυμπιακοί και λέτε Α, Ολυμπιακά, και αυτά εδώ. Κλάι Μάιν, κάποιος που είναι από το εξωτερικό και είδε αυτό το παιχνίδι, λέει αυτή η ομάδα είναι πρώτη. Και έχει 20 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Άντρε, φτύ στα μπούτια σου. Είναι δυνατότερα. Ποια ομάδα. Κανένας Ολυμπιακός, καμία σχέση με την ομάδα του πρώτου γύρου που μέσα στην Τούμπα έλεγες μπορεί να το πάει όσο θέλει και όπως θέλει το παιχνίδι. Τελείωσε το, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε υποψία ευκαιρίας. Φυσικά και έχει δίκιο να φωνάζει για τα τρία offside τα οποία πραγματικά δεν υπάρχουν. Και ένα offside είναι όσο στον Ολυμπιακό, έτσι του Ντουρμπάς. Τρία είναι τα offside. Θα τα λέμε όλα. Ναι, τα βάλουμε στην καρδιά. Οι κόκκινες που δεν έδωσε στον Ολυμπιακό δεν δίνει και δύο στον ΠΑΟΚ. Ήταν κακός διαιτητής. Αλλά εκεί. Άσε αυτή που κάνει. Εγώ ο επόπτης. Μισό λεπτό. Ο επόπτης έφυγε με καφέ σόβρακο από εκεί. Ήταν πολύ δηλός. Σαν άνθρωπο. Αφήνω. Από το φόβο του. Αφήνω. Ναι. Την κόκκινη που δεν δίνει στο Μιλιβόγεβιτς. Γιατί τραβάει ο ένας, τραβάει ο άλλος. Του χώνει μπουκέτο, δεν το είδα. Ρεσί διαιτητή. Μόνο μια φάση έχεις και μόνο μια φάση για την οποία πραγματικά πιστεύω ότι για όλα πρέπει να τα ακούσει ο επόπτης. Για μια φάση σε κατακρίνω. Είναι δυνατόν αυτό το δολοφονικό χτύπημα του Μποτία. Που μπορεί να τον αφήσει νεκρό εκεί στο έδαφος με τον αγκώνα πάνω στο κεφάλι του Μπερμπάτοφ να μην το είδες. Είναι δυνατόν να μην το είδες, Ραμάντα. Αφού έδωσε κάρτα κίτρινη, πώς δεν το είδε. Είναι δυνατόν να μην το είδες και να μην βγάλεις κόκκινη κάρτα. Δολοφονικό χτύπημα. Να του κόψει τη ζωή, το νήμα της ζωής. Είναι δυνατόν. Προκόψε και κάτι. Με τον αγκώνα. Με τον αγκώνα χτύπημα στο κεφάλι. Στο MMA δεν. Ωραία, εγώ προκαλώ τον Δημήτρο Παδόπουλο που είναι δάσκαλος πολεμικών τεχνών, ναι, και οποιονδήποτε γνωρίζει να πει τι σημαίνει χτύπημα του αγκώνα στο κεφάλι. Σε οποιοδήποτε σημείο του κεφαλιού. Φάει αγκωνιά. Εγώ φάει. Εγώ είπα, ρωτήστε έναν να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Τελείως. Θα σε αφήσει μόνιμη βλάβη. Γι' αυτό έφεγε αγκωνιές και ήμουν βλάβη σε ένα. Από τις αγωνιές. Η μόνιμη βλάβη είσαι εσύ, γεννήθηκες με βλάβη του μηχανήματος. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, όπως και ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Δικαίως φωνάζει ο ΠΑΟΚ για διαιτησία, αλλά δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που μας έχει συνηθίσει από άλλες χρονιές να μπαίνει να τρώει σίδερα που το είχαμε δει και να πούμε ναι, ρε γαμώ, το έχει δίκιο που φωνάζει. Δεν έδειξε κάτι. Το αν τώρα του έκοψε τρία offside και συγγνώμη. Τότε δεν έχετε δει σφαγιαστικές διαιτησίες. Λοιπόν, να πάρω το λόγο. Σταματάω εκεί. Σταμάτα, βάλε φρένο. Πάντα γκάζει. Πάνε δεξιά, παρκάρε και βγαίνω εγώ τώρα. Άκουγα. Πριν το παιχνίδι, είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ πάει με αφέλεια, με ηλιθιότητα, να χωρέσει μέσα τον Μπέλκα στη γραμμή, τον Μακ και τον Κλάους με τον Μπερμπάντοφ. Με αργό χαφ τον Τζιόλι και τον Τζίμιρο, το οποίο ήταν πολύ καλό εχθές, ανασταλτικά. Και την τετράδα του κανονικά κτλ. Ευτυχώς μετά το 1-0, όπου η τετράδα, όπως είπα χθες στο Europe One, η Ντέγε, Φορτούνης, Πάρντο και Ντουρμάς, ήταν σε άθλια κατάσταση. Μπορούν να σε βρουν αυτοί ανοιχτοί σε καλή μέρα στο ένας μένα να σε διαλύσουν. Και ευτυχώς το μόνιμο πρόβλημα του Ολυμπιακού στα αμυντικά χαφ, δηλαδή ο Σέρβος που τον φορτώσανε στο Μαρινάκι. Γιατί κάνει και τον έξυπνο Μαρινάκη. Του φορτώσανε Κοβάσεβιτς, δεν ξέρω ποιος. Αυτό το Σέρβο να γελάει ο κόσμος. Και ο άλλος ο Χάφο Μιλιβόγεβιτς ήταν για κλάματα. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε την έμπνευση το Σάββατο στην εφημερίδα Μέτρος Πρωτοϊπή, βγήκε την Κυριακή, να πούμε ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού το εντοπίζουμε σε εκείνο το χώρο. Στα αμυντικά χάφ και στα στόπερ. Γιατί ούτε ο Μποτίας είναι στόπερ για τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Μιλιβόγεβιτς είναι χαφ, ούτε αυτός ο Σέρβος που τους Βίντες, πώς το λένε, ξεχνάω το όνομά του. Ούτε αυτός. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εκεί, στην αδυναμία του Ολυμπιακού, έβγαλε ένα μπέχτη για να βάλει τον Μπερμπάντοφ. Δηλαδή, για να κάνει το χατήρι στον Μπερμπάντοφ ο ΠΑΟΚ να παίξει, να χωρέσει και τον Κλάους μέσα, έβγαλε ο ΠΑΟΚ ένα χαφ από το χώρο του κέντρου, του άξονα. Δίνοντας στον πολύ κακό σε εκείνο το κομμάτι του άξονα του Ολυμπιακού, το κακό Ολυμπιακό, να μην έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν είδε
το πρόβλημα του Ολυμπιακού για να το χτυπήσει με περισσότερους παίκτες σε εκείνο το σημείο. Προσέξτε τώρα. Αυτό το γεγονός έκανε το Τζιόλι να ανεβαίνει πολύ ψηλά και την άμυνα του ΠΑΟΚ, και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός ήταν σε άθλια μέρα η τετράδα του και δεν έφυγε ούτε μία κόντρα. Εγώ έτσι όπως είχα μελετήσει το παιχνίδι και με το 1-0 στο 8ο λεπτό λέω αμάν, τώρα αυτοί θα βάλουν την μπάλα, θα ανεβεί ο Τζιόλις ψηλά για να φτάσει στον περπάτο που θα γυρίσει πίσω να την πάρει. Θα μείνει ο Τζίμιροτ πίσω, θα βγουν και τα μπακ, θα μείνουν οι δύο στόπερ και θα βγουν οι άλλοι να γίνει το μάτς 4-0. Ευτυχώς δεν το έκανε ο Ολυμπιακός. Ήταν πάρα πολύ κακός και δεν δικαιολόγησε ο Ολυμπιακός και τη διαφορά του με το δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο. Δεν τη δικαιολόγησε. Είναι πλασματική η διαφορά και το γεγονός ότι άδικα αυτή η ομάδα θα πάρει αίτητη το πρωτάθλημα. Εάν περάσει και από το ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ, που είναι η μοναδική ελπίδα του ελληνικού πρωταθλήματος, να χάσει εκεί ο Ολυμπιακός. Αν γίνει το παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός από το φόβο του και δεν είναι στα καλά του, πάει εκεί, τον πατήσει ΑΕΚ δύο γκολ και να του σπάσει το αίτητο. Θα κάνει πιθανολογό προβοκάτσια ανάμεσα σε 40 και 50 χιλιάδες αεξίδες. Όλο και 5-6 μυστικοί μπορούν να μπουν μέσα με φανέλες της ΑΕΚ να πετάξουν. Δεν ξέρεις τι σαπίλα και βρωμιά μπορεί να γίνει. Εκεί πρέπει η ΑΕΚ πάρα πολύ να προσέξει τα προβοκάτσια. Γιατί μπορεί να μπουν αυτοί οι χέστες του Ολυμπιακού. Τι προβοκάτσια. Δίνουν σε 5 μυστικούς μέσα, φανέλα της ΑΕΚ. Έλα, τα ξέρουμε τώρα, εντάξει. Πες τα, εσύ άμα τα ξέρεις. Τι να τα ξέρεις, τα έχουμε δει. Λοιπόν, αυτό και το λέω και στα νέα παιδιά τα οποία παρασύρονται. Μην το λες στα νέα. Μην ακούτε, φωνάζει τώρα, το βλέπετε τον άλλο φουσκωμένο, φορτωμένο. Τώρα λέτε που τη γίγαντα. Ντου ρε ντου, πάμε να τους φάμε. Αυτό μου φωνάζει ντου, δεν θα τον δείτε ποτέ. Τελευταίος εκεί μείνει πίσω. Μ' αρέσεις. Πας εσύ το χαϊβάνι, λες για τον Ηρακλή, για τον Μπάκρ, για τον... Και λες τι έγινε, σε συλλαμβάνουνε και μετά τρέχεις. Ένας ΠΑΟΚ με τρία στόπερ, το Τζιόλι και το Σάμπο μέσα από την αρχή, με τα δυο μηχανάκια Τζίμιροτ και Κάτσε, και το Σκόνδρα με τον Κίτσου, back half, δεξιά και αριστερά, έξω Μπερμπάντοφρε, έξω Κλάους. Δεν είναι αυτοί για τέτοια μάτς. Αυτοί είναι να τους βάλεις έναν από αυτούς, να έχεις το Ζάιρο, το Μακ, το Ροντρίγκες, τα μπακ να ανεβαίνουν, να είναι καμιά άλλη ομάδα υποτονική, καμιά βέρεια, να τους φορτώσεις και να εκτελέσουν και ο Κλάους θα εκτελέσει και καλύτερα. Γι' αυτό κλώτσαγε χθες τα. Πώς τα λένε, τις. Σε παρακαλώ, μια παρένθεση. Το καλύτερο μήνα το πήρε ο Κλάους. Σε παρακαλώ. Λέει, το μόνο ενδιαφέρον που είδα στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν η μεταφράστρια του Σαββίδηλη. Τίποτα. Ποια μεταφράστρια? Του Σαββίδη. Σιγά μου, ρε, πώς κάνετε. Όχι, δεν κατάλαβα. Είναι φιές το μήνυμα, ρε. Τι είναι φιές το μήνυμα, ρε. Αναλύουμε παιχνίδι με, συνέξεις, με την μεταφράστρια του Σαββίδη, ασχολείσαι, ρε. Όχι. Ρε. Άμα θες να ασχοληθείς με τον Σαββίδη, να του πεις τι είπε, τι εννοούσε όταν έλεγε πρέπει να αλλάξω τους Έλληνες. Μήπως πρέπει να αλλάξω τους Έλληνες οπαδούς και γιατί άφησε, να φύγει ο Βεζιρτζής, θέλω να μάθω. Ποιος? Και γιατί άφησε να φύγει ο Βεζιρτζής, θέλω να μάθω. Βεζιρτζής θα ξαναγυρίσει κόκκινη. Το πράγμα είναι καλό. Πάρε τώρα μέχρι τέλη Φεβρουαρίου που πίσω Βεζιρτζής. Άκου το, γράψω αυτό. Βεζιρτζής, φίλε, το μεροκάμα του είναι καλό. Άμα το κάνει τελείως και δεν πάει, είναι μάγκας. Αλλά εγώ λέω θα γυρίσει πίσω. Εγώ λέω ο Βεζιρτζής τρέχοντας θα γυρίσει πίσω μέχρι να βγει ο μήνας. Πας ένα στίχημα. Έχασε ένα στίχημα με τον Μπερμπάτοφ, με τον Τζόρνταν και τον Γκρέντι. Ότι γυρίσει ο Βεζιρτζής. Θα γυρίσει ο Βεζιρτζής, ναι. Θα γυρίσει ο Βεζιρτζής. Πρέπει να κάνω ρεπορτάζ. Θα δεν δεις... έχω κάνει. Όχι, έτσι ρεπορτάζ να κάνεις. Θα γυρίσει ο Βεζιρτζής. Είναι γλυκιά η καρέκλα. Ρε. Κορόιδο. Μπορεί να κορόιδο. Μπορεί. Τι λες τώρα. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, έτσι ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο αδύνατο σημείο του Ολυμπιακού είχε ένα παίκτη λιγότερο. Για να χωρέσει μέσα τον Μπερμπάντοφ, να πετάξει τον Μπέλκα στη γραμμή να τον αχρηστεύσει. Όπως έκανε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και πήρε το κέντρο, έβαλε τον Κολάσα στα χαφ κεντρικό και έβαλε αριστερά τον Μπέλκα. Αλλά τη στιγμή που βλέπει το πρόβλημα και κάνει σωστή αλλαγή ο Τούντορ και βάζει μέσα τον Κολάσα πιθανολογό στη γραμμή και δεκάρει τον Μπέλκα, πιθανολογό. Θα μπορούσε να κάνει και άλλη μαγιά, να έχει το Σκόνδρα δεξιμπά και τον Κίτσιου δεξί εκτρέμα, αλλά ο Κίτσιου θα τράκαινε με τις πινακίδες. Γιατί φοβάται τη σέντρα. Πρέπει να έχει ψυχολογικό ο Κίτσιου, πρέπει να του μάθουνε να μην φοβάται να σεντράρει. Ας κάνει 10 σέντρες, α πάρει 4 σωστά. Ας πάρει 6 άου. Ας μην το έχει θέμα μέσα του. Έχει πρόβλημα ο Κίτσου. Φοβάται τις σέντρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβάται να κάνει σέντρα. Γιατί έχει κάνει 6-7 σέντρες που πήγαν στα πουλιά και είναι φοβισμένος. Άκουσε κανένα πινελίκι, κανένα πουστούλουκι εκεί κτλ. Και ο άνθρωπος φοβάται. Είναι κατανοητό. Εμείς το επισημαίνουμε. Τη στιγμή λοιπόν που πάει να φτιάξει το κέντρο του και να βάλει ένα παίκτη παραπάνω στα χαφ, να πάρει μέτρα, να βγάλει έναν εκ των δύο. Εγώ θα βγάζα τον Μπερμπάντοφ.
και θα άφηνα τον Κλάους μέσα. Γιατί ο του Κλάους. Είσαι γνωστό αντιστάρ. Εγώ θα άφηνα τον Κλάους μέσα. Ένα ή και θα βγάζα τον Βούλγαρο έξω. Και θα, τη πολύ σωστή αλλαγή. Εκεί πάνω λοιπόν στη σωστή αλλαγή του Τούντορ, περιμένω εγώ τον Πάγκο να ισοφαρίσει πραγματικά. Και το είχα πει και στο κόκκινο, βλέπω μαζί το μάτς στο καφενείο στην Βασιλείο Γεωργίου. Μαζί με καλή παρέα. Λοιπόν, του λέω τώρα λέω θα ισοφαρίσει. Και φωνάζει ο κόκκινο. Τώρα που το είπε θα γίνει κάτι και δεν θα ισοφαρίσει. Και τρώει κοκκινικά τώρα. Και τρώει κοκκινικά τώρα. Και έχει πέσει όλο το καφενείο κάτω. Πρόσεξε τώρα. Ο Τζαβέλα προδίδει τον Πάοκ. Εκεί διαφωνώ. Προδίδει. Έκανε μια δήλωση ο Τζαβέλα, τον παραδέχομαι. Δεν με νοιάζει η δήλωση. Δεν την άκουσε. Δεν με νοιάζει. Άκουσε τη δήλωση. Δεν με νοιάζει. Άκου να δει. Δεν με ενδιαφέρει. Άκου. Λέει. Είναι πολύ έξυπνο ο αντίπαλο στον τρόπο που εκμεύει τη δεύτερη κίτρινη. Και την πατάω. Ναι. Είναι ντόμπρο αυτό που λέει. Ναι. Τελειώνω στα εκεί. Στα 28 του ο Τζαβέλα. Τέλος εκεί. Έχοντας παίξει και Ευρώπη. Είναι ντόμπρο. Στο εξωτερικό παίζει ο Τζαβέλα. Και έχει την εμπειρία των παιχνιδιών και πολλών ντέρμπι. Παίζοντας το Καραϊσκάκι με αυτόν τον Ολυμπιακό που θα δεχθεί προστασία 100%. Θα είναι αποβολή. Θα είναι offside. Ήταν Ολυμπιακός. Ήθελε βοήθεια. Ζητούσε βοήθεια. Τρίτο center back. Έπαιξε πάλι ο επόπτης. Καριολίκη βέβαια, πολύ μεγάλο. Αυτό εμείς θα το επισημαίνουμε. Εγώ δεν καθόμουν να κλαίω. Εγώ θα πω και ο Κίτσου και ο Μπερμπάτοφ έπρεπε να φάνε μια κίτρινη κάρτα παραπάνω. Όπως είναι κόκκινη κάρτα του Μποτία, κύριε. Και όπως του άλλου. Όπως είναι επιθετικό φάουλ του Ηρακλή τον γκολ, κύριε. Και του Μιλιβόγεβιτς είναι κίτρινη κάρτα. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου και όχι επειδή είναι Ηρακλή. Το βλέπω πέρα. Επειδή δεν ξέρει τον κανονισμό κόκκινη. Επειδή δεν θα πρέπει να σε πάρει τηλέφωνο ένα διαιτητή στο διάλειμμα, να σου πει Γρηγόρη, όταν πηγαίνει. Ναι, να μιλά με του διαιτητέ, μην πει τσίπρα δεν και θολώνει το μάτι σου, όταν του ρωτά. Όταν πάει με την τάπα πάνω στην μπάλα, είναι φάουλ. Πώς θα το κάνουμε τώρα, θα αλλάξει τον κανονισμό, έτσι. Δεν σε κάνω ρόμπα δημοσίως. Άντε πάλι τα ίδια. Οδηγούσα. Εσύ μιλούσε στο τηλέφωνο, εγώ σου έκανα ανάλυση του αγώνα. Διαφωνούσαμε πουθενά. Όχι. Αφού έλεγε δεν το βλέπα το παιχνίδι. Εσύ έπινε εσόδα. Εγώ ήπια το ουίσκακι μου, δύο ουίσκακι. Ήπια με τον ψηλό μεσουρωτή. Δύο. Δύο ήπια μου. Δύο ήπια. Λοιπόν, δύο. Δεν μου λες, η ανάλυση του αγώνα που σε είπα ήταν 100% μέσα. Ναι, ρε παιδί, το μάτι σου θολό ήταν, αλλά την έκανε. Πώς ήταν θολό το. Θολό αυτό. Ρε φίλε, σε ένα παιχνίδι, στο έχω πει κι άλλη φορά. Που είναι τόσο αργό. Εγώ στεναχωριό μου που δεν μπορούσα να δω το Chelsea Manchester. Περίμενα να πληρωθώ με τον Άσο Τσέλσι και πήραμε τα φρύδια. Έπρεπε να πάρει το πρώτο ημίχρονο η Τσέλσι. Και πήραμε τα φρύδια. Έπρεπε να προηγηθεί. Το χάσαμε. Να κάνουμε, εντάξει, χάνουμε εκεί, χάνουμε το Λεβαδιακό. Χάνουμε το Όβερ. Δίνουμε τριάδες. Τους δίνουμε Άσο Ηρακλή, Άσο Ατρόμητο. Και με λένε αδιαεξή. Κουφάλα κόκκινα τι. Ρε εσείς. Έχει άστρο η ΑΕ. Κάποια στιγμή θα κλωτσίσει μπάλα. Αυτό το πράγμα είναι γραμμάτιο. Καλή ήταν, η τη Άξο τον Ατρόμητο για να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Έβριζα τον Πιάκο, το λέω. Έγραφε τον τίτλο, το λέω, η εκδίκηση του Δέλα θα γράψεις. Άλλο έγραφε για τον Κομπότη. Σωστό. Η εκδίκηση του Δέλα θα γράψεις. Μη φωνάζεις, δεν σε ακούω. Ρε. Αλλά είναι δικιά του αρμοδιότητα, δεν μπορώ να τον υποχρεώσω να βάλει στη δικιά μας στήλη. Έβαλε για το πρώτο ο Γιάνναρος. Για τον Γιάνναρο, ο οποίος δεν πλένεται συχνά, ρε παιδί μου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη πλένεται. Ποιος Γιάνναρος. Ο Γιάνναρος, ρε. Ποιος Γιάνναρος. Στο Κομπότη Αρένα. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Εκεί βλέπεις ένα μαγικό, έναν επικό Λεβαδιακό στο πρώτο ημίχρονο. Εγώ λοιπόν για να πάμε στο Τζαβέλα. Τελείωσε το φοντάν, τι έγινε. Τη στιγμή, κοίταξε να δεις κόκκινε. Άκου να δεις. Πέρσι κάνει τον τραυματία. Και δεν παίζει. Τελείωσε εκείνο. Πήγε φέτος. Περίμενε ρε. Και παλίκαρος ήταν. Μην ξέρε, κόκκινε, μάθε να σκέφτεσαι. Γιατί να μην πάει φέτος πρωτάθλημα διεκδικεί ο ΠΑΟΚ. Όταν διεκδικούσε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ δεν πήγε. Πρώτον. Δεύτερον. Όταν ήταν το ματς. Να κινδυνεύσει το αίτητο του Ολυμπιακού. Περίμενε ρε κόκκινε. Α, μια άλλη τελεία. Μόλις κάνει. Ή φοβάται, μόλις φοβάται, κάνει. Μόλις κάνει. Σταμάτα ρε κόκκινε. Δεν ρε. Είναι έτσι. Δεν τα ξέρει τα γράμματα την πολιτική. Δεν τα ξέρει τα γράμματα. Άκου και τι είσαι. Είναι παλίκαρο. Άσε την παλίκαρο. Κάποιο ή φοβάται ή δεν φοβάται. Ρε κόκκινε. Άκου ρε κόκκινε να μάθει. Πέρσι κάνει τον τραυματία γιατί ο ΠΑΟΚ πάει για προτάσμα και τον έχουν απειλήσει. Θα σου κάψουμε το μαγαζί κτλ. Ο ΠΑΟΚ δεν τον προστατεύει. Να στείλει 10 αρκούδες να προστατεύσει το μαγαζί. Άστα. Δεύτερον, φέτος γιατί να μην πάει. Φέτος πάει γιατί ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Δεν το φοβούνται. Μπαίνει μέσα λοιπόν. Τη στιγμή που είναι ένα 0 το μάτς, ο Ολυμπιακός σέρνεται. Σέρνεται. Άθλιος! Και κάνει την αλλαγή ο Τούντορ τη σωστή, γιατί βάζει εκεί στο πρόβλημα του Ολυμπιακού τον Μπέλκα. Μ' ακούς? Και βάζει ένα χαρτο κολλάζ. Και βάζει τον κολλάζ για να κάνει ισορροπία στο κυπεσέ γραμμή. Εκεί λοιπόν ο Τζαβέλας με τη μαστίγα την Big Bubble. Πάει και κάνει εκείνο το φάουλ τρώει και τον παπά. Λοιπόν, δεν τρώει τον παπά. Τρώει τον Τούντορ. Το πιστεύω. Δεν τρώει τον παπά. Τρώει τον Τούντορ. Δεν έκανε βρωμιά, ρε φίλε. Άρα λοιπόν, για μένα είναι το παιχνίδι το χάνει πρώτο ο Τούντορ με το 4-4-2 το ανοιχτό.
γιατί πάει με αφέλεια στο Καραϊσκάκι και με δύο center for στατικούς, κανένας από τους δύο μπορεί να κάνει και το half τον τρίτο και τον οργανωτή. Αλλά το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο Τζαβέλας πουλάει σε εισαγωγικά τον προπονητή του, γιατί ενώ είναι πολύ καλός σαν απόδοση, πάρα πολύ καλός, συμφωνώ εγώ με τον Γρηγοριάδη ότι ο Τζαβέλας φέτος βγάζει μάτια. Όχι, μαζί, αλλά, μαζί, αλλά, ο, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι ο Μάγκας, στη στιγμή που ο ΠΑΟΚ παίρνει το κέντρο, και ποιος μου λέει εμένα θα το κάνει 1-2. Μισό λεπτό, ρε. Μου βγαίνει με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και τελειώνει εκεί το παιχνίδι, γιατί ο άλλος ο πονηρός ο προπονητής πάει και κάνει μια αλλαγή, βάζει ξεκούραστο στην πλευρά του Τζαβέλα. Ποιον έβαλε, έβγαλε τον Μπάρντο, έβαλε τον Σεμπά. Ο Σεμπά και παίρνει το μάτς. Τραβάει και το μπουχαλάκι στο χώρο του κέντρου και κλείνει το μάτς. Τραβάει και ο επόπτης δύο-τρεις αυτές ο χέστης, ο επόπτης ο δηλός και τελειώνει το μάτς. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Δεν ξέρεις τα γράμματα. Θα σου πω. Α, μου πεις, τι να με πεις. Να, δεν παίζω. Μαλώνω με τον κλαδάκι και την κοσαέρις. Μαλώνω με τον κλαδάκι, σου τραβήξεις καμιά με το δάχτυλο και θα σε ξεφουσκώσω. Δεν τα, είναι κύριος. Α, είναι κύριος. Α, μην τον ευρεάζεις πολύ. Και έρχεται. Τα δάχτυλά του σαν κεραίες. Ρε φίλε, τόσα χρόνια μαλώνω κάτι. Σε ξεφουσκώσω ο κλαδάκι. Στο ξεκαρδιαζόμαστε, ρε. Θα σε ρίξω πέντε, θα μου ρίξεις τρία, θα σου κάνω έτσι. Έρχεται και ο. Να με φωνάζει ο Ζαΐρης, θα σε κάνω, θα σε φτιάξω, θα σε δείξω. Λέω, πώς θα με δείξεις, ρε. Λείπει ο Ροντρίγκες, λείπει ο Ζάιρο, λείπει ο Μακ, λείπει και ο Τζαβέλας. Και με φωνάζει ο ψηλός και μου λέει, Μαγκά, γελάς, λέει, το είπες. Θα σου πω ένα νούμερο επειδή σ' αρέσουνε. Ο Τζαβέλας, λέει, βάσει αριθμών, είναι ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ. Πάντως, οι φίλοι του Τζαβέλα. Μισό λεπτό, λέει, είναι ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ. Πάντως, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Οι φίλοι του Τζαβέλα. Οι φίλοι του Τζαβέλα. Οι φίλοι του Τζαβέλα. Ο εγωισμός. Μερικοί που γράφουν και τα λοιπά. Οι φίλοι του Τζαβέλα. Και ο φίλος του Τζαβέλα που του βρίσκει γκόμενες. Ο γιος του Σαβίδη του βρίσκει γκόμενες ο Τζαβέλας. Επειδή είναι ωραίος άντρας και ωραίο παλικάρι. Δεν βρέθηκε κανένας να βρει και να γράψει. Ο Τζαβέλας πρόδωσε τον Ιγκόρ Τούντορ. Ο Κωστής Ραπτόπουλος γράφει για τα σύν και τα πλήν του ΠΑΟΚ στα 90 λεπτά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη σελίδα 31. Γράψτε ότι ο Τζαβέλας είναι πολύ καλός φέτος, αλλά χθες πούλησε σε εισαγωγικά. Όχι ότι το έκανε επίτηδες. Με την ανόητη κάρτα που τρώει τον Παπά. Με την ανόητη κάρτα τελειώνει το μάτς εκεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί, με αυτόν τον Ολυμπιακό, με τους Μπουχαλάκηδες και τους Μιλιβόγεβιτς και τα λοιπά, δεν έχανε το μάτς. Και ας κάνανε οι επόπτες, θα έμπαινε μόνος του μέσα. Άστε το τώρα. Ο Τζαβέλας έκανε τη μαγιά και ο ΠΑΟΚ πέρασε με 1-0 από εκεί. Ευχαριστημένος που έχασε μόνο 1-0 ο ΠΑΟΚ και έχει να λέγεται η διαιτησία. Και ο Ολυμπιακός κρατάει το αίτητο και θα πάρει ο Ολυμπιακός αυτό το συνοθήλευμα. Θα πάρει. Αίτητο στο πρωτάθλημα το οποίο δεν το δικαιούται. Είναι καλύτερη ομάδα από όλες τις άλλες, αλλά η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν δικαιούται ο Ολυμπιακός να το πάρει αίτητο, γιατί πραγματικά έχει αδυναμίες και πάρα πολύ μεγάλες. Και αν δεν ήταν οι επόπτες σε όλο αυτό το πρωτάθλημα, κάποιο μάτι θα έχανε. Θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Είναι καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους παίκτες. Έχει καλό προπονητή. Αλλά δεν θα το έπαιρνε αίτητο και δεν θα το έπαιρνε με τόσους βαθμούς διαφορά. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Πιστεύω ότι είναι δίκαιη. Ούτε κλάματα Μακεδονομακηλίκια και αυτό και η Σάδο και τα λοιπά. Αλλά και από την άλλη μεριά, μάγκες, δεν είναι Ολυμπιακός για 25 βαθμούς. Διαφορά από το δεύτερο. Τέλος. Σου τη λέει ο Γιάννης ο Λύκος. Λύκος είναι. Γιάννης Λύκος, έτσι υπογράφει. Μπορεί να είναι ψευδώνυμο. Λοιπόν, δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό που γράφει. Γιάννη, να ξέρεις το εξής. Όχι επειδή είμαστε μεγαλύτερη ηλικία. Θα σου πω για να χαμογελάσει, γιατί δεν αξίζει να χαλιέσαι. Λοιπόν. Για ποιο λέω όμως. Για σένα λέει. Ναι, συγκεκριμένα. Λοιπόν, το πρώτο μάτς που είδα στη ζωή μου ήταν το παιχνίδι με το θάνατο του Λόραν. Ναι, για ποιον είπα εγώ. Σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, να ξέρει ότι μπαίνει και ο συγχωρεμένος ο Πέστονα. Ο Πέστονα ποιο. Πέστονα που μας έβρισκε στην Αλάνα δίπλα στο γήπεδο της Τούμπας και μας διάλεγε. Βάζει ούζο το Ραπτόπουλο δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Όλο τυχαίο, πρώτη φορά που έκανε το ούζο στην Τούμπα. Ναι, για ποιον έχω πει που έχει πεθάνει και δεν το καταλαβαίνω. Για ποιον λέει. Εδώ. Που μίλησε για τον Λόραντ. Εγώ τι είπα για τον Λόραντ. Και να ξέρει και κάτι άλλο. Τι είπα για τον Λόραντ. Ότι έτρωγε τις γαρίδες. Μα ο Λόραντ ήταν προπονηταράς. Αλλά έλεγα ότι την ιστορία με τις γαρίδες. Εγώ έφερα με τον κόκκινο τη γυναίκα του Λόραντ στα 30 χρόνια. Να ξέρει κάτι. Το μεγαλύτερο τίτλο τιμής μας τον έχει πει ο Μεγαλέξανδρος, ο Γιώργος Οκούδας. Όταν ο Κωστής έκανε έναν τεράστιο αγώνα επί 6 μήνες να βρει την κυρία Λούραντ. Όχι Λούραντ. Λόραντ, συγγνώμη. Το ουίσκι. Εντάξει. Επίδραση έχει αποκτήσει. Ποιο ουίσκι, ρε. Δύο έπιασε μπροστά μου. Άλλα 3-4 δεν κοπάρισε πιο μπροστά. Όχι, ρε. Δεν πίνω τόση ώρα. Δεν πίνω. Έβλεπα μάτς. Έβλεπα κι άλλα μάτς. Καταρχήν λοιπόν. Το Λόραντ το γουστάρω πολύ γιατί και σαν άντρα. Και έχουμε κάνει και μεγάλο αγώνα γιατί είναι
Τεράστιο. Αλλά έτρωγε τις γαρίδες. Τον αδική στα υπόλοιπα. Κάνε έτρωγε κριτική. Τις γαρίδες με τις άλλες. Και εγώ και τρώω. Που, και, μ' αρέσει το καλό φαγητό. Τι άκαμα. Πει, άμε κάτι. Δεν είναι μόνο. Μας κόβει. Τι μας κόβει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Τα 3.90 είναι δικά σας. 4 βλέπω οι οποίοι περιμένουν. Άλλους 2 θέλουμε για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πού είναι ο Μαλάτος, θα βγει, ρε. 23.10.90.90.90. Η Αφή Κωνσταντινίδη είναι μαζί μας. Αποσύρθηκε το κινητό σου απλά με ένα τηλέφωνο στο 18133. Έρχονται, το παίρνουν για να λαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπες στο axa.gr και ενημερώσου και για απόσυρση και για ανταλλακτικά. Αφή Κωνσταντινίδη, το τμήμα ανταλλακτικών ναι. Ανοιχτά καθημερινά ως στις 5 το απόγευμα και την ημέρα του Σαββάτου. Μαλάτο! Μανία να μιλάς πάνω ναι, στο ναι, σωστό, σωστό. Μαλάτο! Έβαλα 2 γκολ αβάτζο. Τι αβάτζο, ρε παλιό Λινάτσα να πούμε. Έβαλα 2 γκολ αβάτζο. Γιες ρε μαλάτι να μας πεις τι έγινε. Για τον Γιάννη λες. Τον ασφαλιστή ρε, που θα έκανες ασφάλεια και δεν έκανες. Ρε εσύ, ναι. Γιατί λες πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανένα. Με ρωτάς τώρα τι. Για τον Γιάννη σου λέω. Τον κολλητό σου. Λες έκανες και δεν έκανες. Ναι. Την άλλη φορά λες είχες ραντεβού με τον Γιάννη και δεν είχες. Ή κακό είναι. Μα λες κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν ενδιαφέρει κανένα. Γίνεται η δουλειά με τον Γιάννη κανονικά. Μαλάτο, δεν ενδιαφέρει κανένα. Ναι, ναι. Έχει σημασία το πότε θα το κάνω. Ναι. Εσύ θα προκαθαρίσει την τσέπη, πότε θα πληρώσω κάτι. Είπε εγώ αγόρι μου, δεν δω είμαι. Δεν αυτό είμαι, δεν μασάω, ναι. Να πούμε. Εγώ μπήκα ποτέ στα οικονομικά. Σου είπα γιατί πληρώνει τώρα. Λε, είσαι τσιγκούνη, με λε. Είσαι. Δεν δίνει, δεν κάνει. Τι είπε θε στο καφενείο, πλήρωσε. Κατευθείαν εντολή. Καταρχήν κόκκινε το καφενείο μας κεράσαν και είπες ότι τα πλήρωσες εσύ. Αυτό είναι το θέμα. Είσαι βλάκας. Είμαι βλάκας. Πλήρωσα κανονικά. Πλήρωσες. Εννοείται. Μου είναι η απόδειξη, ρε. Δεν παίρνω από κανέναν να πάω. Όταν μπαίνω στα μαγαζιά δεν ζητάω αποδείξεις. Γιατί, ρε, γιατί πήγαινε στους Γερμανούς. Και όποιος θέλει ας με κυνηγεί, το λέω. Μπράβο, φοροδιαφεύγεις δηλαδή. Όχι, δεν φοροδιαφεύγω. Δεν θέλω να κόβουν οι άλλοι από ό,τι δεν θέλω. Εντάξει. Καταρχήν... Κυνηγήστε με, πείτε μου ό,τι θέλετε, πείτε με αν θέλει. Όχι, να μην κόβεις. Οι Γερμανοί τα παίρνουν. Μύρε, κόκκινε, παρακαλώ. Πάμε, ναι, μαλλιάτος, ναι. Ναι. Ορίστε. Τι κάνετε. Ό,τι κάνουμε ακούγεται, ρε φίλε. Α, τέλος πάντων. Πήρα να ρωτήσω, λοιπόν, Πανιόνιος με Πανετολικό, το βλέπετε για χ. Το για χ το βλέπουμε. Ναι. Όχι, φίλε. Για χ το βλέπουμε. Θα δεις εντεκάδες. Θα δεις εντεκάδες. Και άμα δεις τον Πανιόνιο να κατεβαίνει με ελλείψεις, βάλα το διπλό. Γιατί να κατέβει με ελλείψεις κόκκινες? Γιατί την Πέμπτη παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αφού θα χάσει από τον ΠΑΟΚ, κόκκινε. Δεν υπάρχει. Εγώ λέω δεν δεμένο θα χάσει από τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω θα χάσει. Μπορεί και με 0-0 να προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να φέρει 0-0. Εντάξει, εγώ λέω ότι άμα δεις να κάνει. Θες να ρωτήσεις εμένα ή θες να ρωτήσεις τον Κώστα? Ο ΠΑΟΚ πέρασε. Για μένα το παιχνίδι αυτό, το Χ2 δεν χαλάει. Για τον Πανιόνιο λες. Το Χ2 δεν χαλάει. Όπως δεν χαλάει η πρόκριση του ΠΑΟΚ. Δεν χαλάει με τίποτα. Λοιπόν, θα έρθει ο Πανιόνιος Τούμπα, θα φάει 3. Τέλος. Μπορεί και 4 μπορεί βρε, να φάει. Μην παίρνει όρκο για τίποτα, μπάλα είναι. Βρε, πέρασε ο ΠΑΟΚ τον Πανιόνιο, πάλι τα ίδια θα λέει. Εγώ δεν λέω ότι δεν πέρασε. Εγώ λέω απλά και με 0-0 περνάει. Ο ΠΑΟΚ πέρασε τον Πανιόνιο. Πάμε για άλλα, για χαρά. Φίλε, εγώ το 3-20 τα αγκαλιάζω. Μπράβο. Καλό το έχει. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Τι κάνει, μόλα αν δώσε εδώ. Γεια σου. Πάμε λίγο να τα πούμε λίγο εντάχει. Καταρχήν να ανακάλυψες ότι ο Ηρακλής ευνοήθηκε. Εγώ προτείνω να κάνετε και ένα ειδικό ένθετο. Κάνεις ένα λάθος, συγγνώμη. Δεν είπε ότι ευνοήθηκε ο Ηρακλής. Λέει τώρα που το βλέπω προσεκτικά. Είναι ψευδέ. Έχει δίκιο ο Βαρούχας. Δεν μίλησε για εύνοια. Δεν είπε για εύνοια. Όταν ένα πέναλτι δίνεται και κακώς δίνεται, ευνοείται μια ομάδα. Είπε ότι δίκαια κέρδισε ο Ηρακλής τα καλύτερα στον αντίπαλο. Φίλε, απλά λέει το πέναλτι για μένα πέναλτι. Εδώ δεν με πληρώνει ο Ηρακλής ούτε ο ΠΑΟΚ. Εγώ εδώ βλέπω και λέω. Σε πληρώνει, λέω λοιπόν είπα... ότι ο Ηρακλής πήρε κάλπικο πέναλτι. Ολλανδές. Τώρα το είπε. Και έκανε μια μεγάλη εμφάνιση για 60 λεπτά. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αγόρι μου. Συμφωνώ μαζί σου. Κάλπικο πέναλτι. Έτσι. Για να είπα, είναι αυτό που λένε το κλίμα. Να ο Ηρακλής τώρα πήρε ένα κάλπικο πέναλτι και από πέρα δεν ξέρω. Δεν πήγαινε τι κλίμα. Σου λέω τι είδα. Ωραία, τι είδες, ωραία. Πάμε λοιπόν να τα πούμε λιγάκι. Στο μάτσι με τα Γιάννενα το είδες το ματσάκι. Με ποια Γιάννενα. Την κόκκινη την είδες. Για ποια Γιάννενα λέει. Με τα πα Γιάννενα. Με τα Γιάννενα δεν έπαιζες. Ναι, ναι, με τα Γιάννενα. Πώ σου λέω, το είδες. Πώ δεν το είδα, μέχρι το 90. Ωραία, την κόκκινη δεν την είδες. Ποια είναι η κόκκινη.
που τον πήρε τον άλλο να τα νιάτα από πίσω και έκανε να σηκωθεί 15 λεπτά. Ο άλλος και γίνεται αναγκαστική αλλαγή. Αυτό δεν το είδες, έτσι. Μάλιστα. Μα ξέρεις τι γίνεται, ρε Σιραπτόπουλε. Καμιά φορά λέω ότι το match είσαι πολύ έξυπνο στο να κάνεις ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Αλλά όταν βλέπεις ένα μάτς, να το βλέπεις ολόκληρο. Να μην το βλέπεις μόνο σε μία φάση και να λες, αλλά δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιατί σου λέω ότι θα βγάλουμε κι άκρη. Από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω εγώ λιγάκι κάτι. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο Ηρακλής σε αυτό το παιχνίδι έδειξε πόσο διαφορετικός είναι με το να έρθει ένας έμπαλος ποδοσφαιριστής που λέγεται Λεωζίνιο. Σωστό. Μπράβο. Έτσι. Και πού να δούμε και το Μοντέιρο. Τον εξτρέμ. Αυτό... Ναι. Μπράβο. Ο οποίος μπράβο. Βάζει γκολ. Εάν σε αυτό δες άλλο Τσιλιανίδη που τα χάνει. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Εννοείται ότι ο Τσιλιανίδης είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος σε εκνευρίζει μέσα στο γήπεδο, γιατί φτάνει απ' έξω και εκεί που έχει τη σύγχρονη. Άλλη μια κουβέντα να πεις για το μικρό θα σε κόψω. Καλά. Λέω λοιπόν ότι εάν ο Ηρακλής φέρει και ένα αμυντικό χαφ, που είναι η μοναδική θέση που αυτή τη στιγμή πονάει. Τον έχει λιώσει ρε τον καημένο το Λευτεράκι τον Εντζόγλου. Τον έχουν λιώσει ρε. Ωραία. Λέω ότι αν φέρει ένα αμυντικό χαφ σε μια θέση που ο Ηρακλής πονάει και χρειάζεται ενίσχυση, γιατί έφυγε και ο Μακρύς που είχε έρθει ως βασικός. Εντάξει. Ο Μακρύς ο οποίος τρεις μεταγραφικές περιόδους μας έφτυνε, αλλά ο Πίντο είναι ηθικό το θέμα. Το ότι ο Κλέιτον ήρθε δύο φορές στο Καπτατζόγλιο και ήταν η καρσούρα του Προέδρου και να μια το καλοκαίρι και μια εκεί, αλλά τελικά έκλεισε στη Δύση, δεν ήταν ηθικό. Δεν με πειράζει, ας βρουν ένα αμυντικό χαφ να φέρουνε, γιατί η ομάδα με ένα αμυντικό χαφ και με αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει μπορεί να μπει στην πεντάδα, 5 βαθμούς απέχει, εντάξει. Απλά πρέπει από εδώ και στο εξής η ομάδα να σοβαρευτεί, να κοιτάξουν να τροφοδοτήσουν όπως κάνουν το Βέλγιο συνέχεια. Και με τα λεφτά που θα αρπάξει από το εξωτερικό ο Βέλγιος στο καλοκαίρι να πορευτεί για να κάνει κάτι ο καλύτερο. Ο Παπαθαρασάκης θέλει να βγει στην πεντάδα. Εννοείται, δεν υπάρχει, ακούσαμε, εάν είσαι καθαρός πρόεδρος σε οποιαδήποτε ομάδα, το να μου λες, το να μην θέλει ο πρόεδρος σου να παίξει άλλα 7-8 μάτς, που αυτά είναι εισιτήρια, συν την τελική κατάκταση τους βαθμούς, αυτό συν το γεγονός ότι θα βγει η Ευρώπη, και κανένας δεν αποκλείει αν χτίσεις μια καλή ομάδα να μπορέσεις να περάσεις στους ομίλους. Εάν αυτά τα λεφτά τώρα κάποιος πρόεδρος δεν τα θέλει, τότε μάλλον κάνει άλλες δουλειές από το ποδόσφαιρο και οικονομάει από άλλα δεν πράγματα. Ξέρω. Να είσαι καλά. Καλά. Στον επόμενο κύριο. Έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς φίλε. Γιάννης από Σκόπουλο, έχουμε καιρό να τα πούμε. Έλα. Πάω, ξέρεις να έχεις πολύ καιρό να τηλεφωνήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ επειδή ο Κωστής σωστά αναλύει τα αρνητικά, έχω το χούι, ας πούμε, να ψάχνω και κάποια θετικά, έτσι. Οπότε για χθες, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε θετικό το ότι ο ΠΑΟΚ είχε 52% κατοχή μέσα στο Καραϊσκάκι, που το κάνουν ελάχιστες ομάδες αυτό, παιδιά. Δηλαδή, αν το ψάξετε, στατιστικά έτσι. Γιατί μπορεί ο Κωστής να. Το να έχεις 52% κατοχή και να μην κάνεις τελική, είναι μια άμεση κατοχή. Κώστα, μαζί σου. Με πρόλαβε ο Κωστής, συγγνώμη. Ναι, παιδιά, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω και μετά ό,τι θέλετε. Συμφωνώ μαζί σας αυτό. Δεν εκτελεί καμία έστω. Αλλά τα χάρη του Ολυμπιακού με την κάποια ποιότητα που έχει, τέλος πάντων, με την αβάντα, με όλα, το να κρατήσει την μπάλα λίγο παραπάνω, κάτι είναι. Δηλαδή μέσα στη μαυρίλα είναι ένα φως, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέω ότι. Το να κάνει κατοχή ο Τζιόλης με τον Τζίμιρο, στο Φορτούνι, τον Μιλιβόγεβιτς και τον άλλο τον Σέρβο, είναι ένα θέμα, ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, Κωστή, αν ψάξει τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έχει χάσει την κατοχή μόνο ένα μάτι Champions League και αυτό. Το δεύτερο. Ψάξει, διότι έχω δίκιο στο σου λέω. Σε όλα τα άλλα έχει κατοχή, ακόμα και στο Champions League μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν σε είπε κανένας ότι έχει άδικο. Τώρα, ένα άλλο. Ωραία, ένα άλλο θετικό που πιστεύω εγώ πρέπει και στον ΠΑΟΚ να βρουν, δεν ξέρω, να συνοηθούν αυτοί οι 5-10, πώς είναι και 30, γιατί εγώ απορώ από τους κόμπολους που τα ακούω αυτά που είναι 50 ονοματέοι για να κάνουν κουμάντο και να βρουν έναν τρόπο να κρατήσουν τον Γκάτσε. Το χαρίσει στα χαφ και μπροστά τον Τζίμιροτ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει μια τριάδα πιτσιρικάδων στα χαφ που μπορεί να χτίσει ομάδα πάνω τους. Αν το καταλαβαίνουν αυτό, υπάρχει θέμα, έτσι. Αδερφέ, να φύγει ο Κάτσε είναι απλό. Επίτρεψε μου, θα σου πω το εξής. Πες μου, πες μου. Ναι. Δεν γνωρίζω κάτι. Απλά εκεί έχω καταλήξει. Εντάξει, μετά από ρεπορτάζ, όχι έτσι μου κατέβηκε. Βλέποντας τη συμπεριφορά απέναντι στον Κάτσε, έχω καταλήξει στο ότι με την πρώτη ευκαιρία ότι έχει τελειώσει ήδη από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τραγικό όμως αυτό. Να σου πω κάτι, συγγνώμη, γρήγορα να σου πω. Άρωτα σε μένα. Δεν είναι τραγικό. Είναι πολύ τραγικό. Έχει τρεις παίχτες. Χαρίσει, Κάτσε, Τσιμιρότη, 22 χρονών, 23. Αδερφέ, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Αυτή είναι η ένστασή μου. Δηλαδή, όταν θέλεις να πουλήσεις. Θες με Κάτσε, Τσιμιρότ, Σάμπο
και το Τσιόλι στα στόπερ. Με Χατζη Ισαΐα και Βίλντο. Δεν περνούσε μίγα. Τζαβέλα και. Από αυτό τον Ολυμπιακό δεν περνούσε. Δεν έχανα, ρε φίλε. Και να σου πω, λέει, τι θα με έκανε δηλαδή, θα ξεφτιλιζόταν τόσο που δεν έχανα ρε φίλε. Κωστή, θα φύγει ο Κάτρικ. Έξω περπάτω, θα έξω Κλάους, μέσα ο Μάτ και ο Πέλκας, διάδα. Πάνω που ο Κάτς έδειξε ότι μπορεί να πει να σιτάρει, να πασάρει, να κάνει. Ρε Κωστή, ξέρεις το θέμα, θα φύγει ο Κάτσε και το καλοκαίρι θα ψάχνω να βρω κάποιον σαν τον Κάτσε. Είναι τραγικό. Πάντως ο Τζίμι Ροτ διέλυσε να πούμε το Φορτούνι, δεν πέρασε τίποτα. Ο Τσίμιροτ, Κώστα, ο Τσίμιροτ, επειδή ξέρει μπάλα, είναι για λίγο πιο μπροστά. Μπροστά από τα αμυντικά χάφη. Δεν την πατάει τη Ρουφιάνα την περιοχή, δεν την πατάει. Δεν την πατάει γιατί θα την πατήσει αν πάει πιο μπροστά. Λες και έστειλε. Πρόσεχε τώρα. Σκοπελίτη, αν ο Τσίμιροτ από τα πίσω μου φεύγε τρεις φορές, πάντα για περιοχή σούτερνε, όπως αυτό τη ΣΑΕΚΟ ο καινούριο, θα λέγανε. Να τον βάλω πιο πίσω. Για να την πατήσει πρέπει να απελευθερωθεί. Όταν έχει τον νου σου να μαρκάρει, να δεν το πατάει. Σωστά. Άκου, δηλαδή λες αν είχε Τζιόλι και κάτσε από πίσω, θα μπορούσε να το κάνει. Α, μπράβο. Δες τώρα ένα μήνυμα το οποίο λες και είναι δικό σου. Καλησπέρα, ΠΑΟΚ. Λένε για τις τελικές που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός πώς έκανε που απείλησαν και δεν βγήκαν εκτός γηπέδου. Ο Τσίμιροτ δεν μπορεί να παίξει στο 10. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Στο 8, άκου να δει, στο 8. Λογικά μπορεί να παίξει. Κοίταξε. Στο 10 αν δεν το δούμε. Κοίταξε. Αν πατάει η περιοχή πώς τελειώνει η φάση, δεν έχουμε δει κάτι ακόμα. Σε ένα μάτς, εκτός έδρας, άκου. Σε ένα μάτς εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, ναι. Όταν θες να παίξεις στην Τούμπα να ανοίξεις άμυνες, όχι. Να ίσως να έχεις δίκιο σε αυτό. Να είσαι καλά. Θα το ξαναδούμε. Δεν τρώτε ποτέ το χρόνο μας. Μακάρι να μιλάμε όλους έτσι, παρακαλώ. Για χαρά, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Δεν πάει για τώρα. Παλιάνθρωπο! Εγώ ούτε χάρη πάω πρώτη γραμμή είσαι. Όχι, ρε φίλε, πρώτη είμαι καμιά πέμπτη τώρα. Εντάξει. Δεν μου λες. Έλα. Τώρα που θα κάνουμε το διπλό στην Τούμπα, θα πάρεις πρώτος. Διπλό Τούμπα. Πάω κρέμα. Βάρος το δίνω. Ρε. Φας, περίμενε, φας, περίμενε. Δεν βάρος το δίνω. Περίμενε, ρε φίλε. Πήρες πέναλτι κάλπικο με τα Γιάννενα. Δεν ξέρει ο κόκκινος. Πήρες κάλπικο πέναλτι με τα Γιάννενα. Θα δεις τι θα πάρεις στην Τούμπα. Έχω επίσημη. Αλλά εγώ μερτά. Ένα οπαδό του Ηρακλή τον έχω μερτά εγώ. Μετά το μάτς της Τούμπας που θα φάει τη σφαγή, γιατί πήρε πενάλτι που δεν ήτανε, να δω που θα δει να πει το κορίτσι. Ναι. Ρε παιδιά, θέλω να μιλήσω. Μ' ακούτε? Ναι. Δεν έχεις Μακ, δεν έχεις Ροντρίγκες, δεν έχεις Ζάιρο, δεν έχεις και Τζαβέλα. Πού πάρε καλά Μήτρο. Ρε, θα μιλήσω λίγο. Λέγε. Λοιπόν, έχω επίσημη καταρχή πληροφορία ότι ο κύριος Παπαθανασάκης θα ξαναεπισκεφτεί το Μακεδονία Παλάς. Ωραία. Ωραία μέχρι εδώ. Οπότε το αποτέλεσμα θα το κρίνετε εσείς. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Αυτό τι θέση. Θετικά, μ' ακούτε. Δεν το υιοθετώ. Είπε θα. Είπε θα. Α, θα. Δικαιώματος. Θα είπα, θα. Μπορεί να πάρει πιει καφέ. Ναι, μπορεί να πάρει πιει καφέ, ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα το αποτέλεσμα του τι θα βγει είναι άγνωστο. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο. Τα θετικά για το χθεσινό ΠΑΟΚ. Χατζη Ισαΐας Τσίμιροτ. Κάτι άλλο δεν κρατάω. Τι λες ρε, ο Τζιόλης δεν σ' άρεσε, πλάκα μου κάνεις. Εντάξει, τον Τζιόλη τον έχω δει... Πλάκα μου κάνεις, παραπάνω μας... καλός από ό,τι φανταζόμαστε. Τον Τζιόλη τον έχω δει και καλύτερο, σε καλύτερα μας. Λοιπόν, κάτι άλλο. Χθες κάνει μια ερώτηση κάποιος δημοσιογράφος στο Σαββίδη και απαντάει ο Σαββίδης ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την αρρώστια αυτή που υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Όχι. Είπε, απαντάει ο Σαββίδης ότι με την αρρώστια πρέπει να αρχίζω να ασχολούμαι, έτσι δεν απάντησε? Ναι. Ωραία. Εγώ να τον κάνω μια ερώτηση. Το Σαββίδη. Μπορώ. Ναι. Μισό λεπτό. Με την αρρώστια, μισό λεπτό. Με την αρρώστια του ΠΑΟΚ. Βάλε στο Μόσχα Παλάς να ακούνε, βάλε. Με την αρρώστια του ΠΑΟΚ ποιος θα ασχοληθεί, ρε παιδιά? Ο Νταβάριτς. Ποιος? Ο Νταβάριτς. Μα δεν έχει ασχοληθεί εδώ και 4 χρόνια. Τι λέτε, τόσα λεφτά βάζει, ρε. Αχάριστε, τόσα λεφτά βγάζει. Ρε περίμενε ρε φίλε. Εγώ αυτό που είχα να πω είναι αυτό. Με την αρρώστια του ΠΑΟΚ δεν έχει ασχοληθεί ακόμα. Γιατί άμα έχει ασχοληθεί θα έχει και ανοιχτά τα ματάκια του που ο Τσίμιροτ και ο, πώς λέγεται, ο Χαρίσης και ο Κοροβέσης και 2-3 άλλες παίχτες είναι για τον ΠΑΟΚ το καινούριο που θα έρθει το 2017 και μαζί με 4-5 καλές προσθήκες ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα είναι ομαδάρα. Αλλά αυτό δεν θα μας το κάνει ρε φίλε. Και θα είναι πάλι σε αυτά τα πράγματα τα οποία με έφερε φέτος. Αν ονειρεύεσαι. Έχω τον Μπέλκα δεκάρι. Αν ονειρεύεσαι. Έχω τον έναν.
Αν με τούντορα, αν ονειρεύεσαι να γίνει ομαδάρα. Όχι, όχι. Και κάτι άλλο. Να τελειώσω εδώ πέρα και κλείνω. Καταρχήν ο Τούντορ για μένα μέχρι τώρα έχει δείξει ότι στα δύσκολα μάτς τα οποία μπορούσε να τα πάρει ο ΠΑΟΚ δεν είχε προπονητή. Και τελευταίο, το 20% των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, έτσι πιστεύω εγώ, γιατί και εγώ ΠΑΟΞΙΣ είμαι, εγώ πιστεύω ότι το 20-30% χθες βλέπανε όχι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, αλλά βλέπανε τον Ολυμπιακό με το διατητή, το τι θα σφυρίξει ο διατητής και το τι θα κάνει ο διατητής. Υπάρχει, ρε φίλε, μεγάλη διαφορά από ΠΑΟΞΙ σε ΠΑΟΞΙ. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που είδα χθες τον ΠΑΟΚ το πώς έπαιξε αγωνιστικά και το άλλο το άφησα στην άκρη, γιατί το βλέπω όσο χρόνο είμαι, τόσα χρόνια βλέπω τον Ολυμπιακό το τι κάνει. Λοιπόν, τον αναλωνόμαστε σε μελάνια και κάθε χρόνο να γράφουμε για τον Ολυμπιακό, κάθε χρόνο, ρε φίλε, το ξέρω αυτό το πράγμα. Γράψτε από τώρα, ο Τούντορ κουνάει μαντήλι την άλλη Κυριακή. Ποια? Ο Τούντορ θα σωθεί την άλλη Κυριακή. Ο Τούντορ θα σωθεί με το να προκριθεί στον Πανιόνιο και να πάρει με τον Ιωαννίδη. Με τον Πανιόνιο προκρίθηκε. Με τον Πανιόνιο προκρίθηκε. Με τον Πανιόνιο προκρίθηκε. Με τον Ιωαννίδη παρακονομήσει. Άσε το Βόδι να λέει δίπλα. Και με τον Ηρακλή θα πάθει. Ό,τι έπαθε ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ, με τον άλλο από τον Ιστέρι, θα σε κόψουνε κόκκινε μες στην τούπα. Το Χοντρούλη, το διαιτητή που κάνει το γυμναστή, και θα δεις ότι θα σωθεί όπως σώθηκε ο Σάντος, ίδια περίπτωση. Εγώ στα είπα. Με τον Ιστέρι θα σε κόψουμε στην τούπα. Θα φωνάζει ο κόκκινος, θα γίνει ο λαιμός του Χουάνι, θα πάθει τέτοια νύλα. Με τον πέναλτι το ανύπαρκτο που κέρδισε χθες, θα φάει μια σφαγή στην τούμπα και θα πει και ένα τραγούδι. Αυτό, να είσαι καλά. Αυτό θα πάρει. Ο κόκκινος στην Κυριακή. Στον επόμενο. Στον επόμενο, ναι. Και θα σου πάρω το διπλό και θα πεις βρεούστα από εδώ. Ποιο διπλό να πάρει. Ναι. Ποιο διπλό να πάρει. Ναι, βρε, λέγε. Εδώ άλλος πήρε αποβολή στο Καραϊσκάκι. Καμιά ομάδα δεν πήρε. Ποιο διπλό θα πάρει. Μαγιά του. Βοηδομούσκα. Κέρδισε από εκεί και πέρα. Τι να κάνει. Εγώ παίρνω από εκεί. Α μην έβγαινε ο Τζαβέλα, θα τον άφηνε να περάσει από εκεί. Θα παίρνει σοπαλία πάω. Μπορεί και διπλό να κάνει. Δηλαδή να καμαρώνω που πήρε αποβολή. Είναι επίτευγμα. Αποβολή. Αποβολή είναι επίτευγμα. Αποβολή πήρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ χρειάζεσαι αποβολή. Έλα ρε φίλε. Ναι. Τι κάνετε. Καλά κύριε. Πού σε ρεθύριο. Μας. Δεν μου λες. Ναι. Εχθές το είδατε το παιχνίδι. Μαζί το είδαμε. Μαζί το είδαμε. Έχω μία απορία. Γιατί το διέκοψε το παιχνίδι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γιατί, για τα καπνογόνα και το αυτό που πήγε πάνω στο Φιμπόγκαζον. Το χτύπησε. Δεν έχει σημασία. Ναι. Εχθές πέσα καπνογόνα. Το χτύπησε. Δεν ξέρω αν πέσανε μέσα. Είδα καπνογόνα. Όχι στο γήπεδο μέσα. Πέσανε στην εξέδρα. Πέσανε καπνογόνα. Άλλο ανάψανε και άλλο πέσανε. Συγγνώμη, αν κάποιο έπεφτε και χτυπούσε κάποιο βοπλίο ζεστήριο, ναι, να πάει να δει τον επειδή αγώνα δεν γνωρίζω, και το σκότωνε. Αδερφέ, για να μην σου λέω βλακίες, επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς τον κανονισμό, αν ακόμη και το ανάψουν καπνογόνα παίζουν ρόλο, δεν θέλω να εκτεθώ και να σου πω βλακίες. Εγώ βάζω στοίχημα με όποιον θέλει. Και 10 καλάζικο θα βγουν μέσα στο Καραϊσκάκι, τη τιμωρία του Παναϊκού δεν θα τη δεχτεί. Α, άλλο αυτό, ναι, εντάξει. Εγώ βάζω στοίχημα με όποιον θέλει. Σε αυτό όλοι μαζί σου είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε. Το παιχνίδι ήταν αυτό. Ο ΠΑΟΚ πήρε ό,τι το άξιζε. Άλλη. Περισσότερο δεν άξιζε. Και αυτοί που φωνάζαν για 5-0 πήρε και ο Ολυμπιακός αυτό που άξιζε. Ο Ολυμπιακός μάπα. Ο πιο μάπα Ολυμπιακός που είδαμε φέτος ήταν. 1-0, ένα γκολάκι έβγαλε και αυτό. Τίποτα άλλο δεν δικιούταν. Το πιο μάπα ντέρμπι που έχουμε δει ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ήταν. Σωστό. Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ. Να είσαι καλά. Να δούμε τι θα κάνουμε με το Πανιόνιο. Ρε Μιχάλη. Εντάξει, ο Πασκάλης είναι ο παδός όμως και καλά και διαβάζει τα μηνύματα. Εγώ δεν στο είπε, δεν σου τι είπα. Σου λέω δεν μπορώ να το διαβάσω. Του Ιβάν δεν του άρεσε η φιλοξενία, λέει στο Καραϊσκάκι, γιατί λέει βρίζανε οι οπαδοί την ομάδα του. Καλά, αυτό εχθέ έμαθε ελληνικά. Στην Τούμπα τι ακούει η μουσική στι εξέδρε. Να πω κάτι. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, όταν κατέβηκε ο Κλάους με το, πώς το λένε, με το Στεφάνι και ακολουθούσαν οι συμπαίκτε του με τα λουλούδια, δεν πέταξαν αντικείμενο και δεν έβρισαν. Πρόσεξε. Είχαν κάτι μαύρε σακούλε. Είχαν κάτι μαύρε σακούλε. Οι άλλοι δικοί μας εδώ, όταν ήρθαν οι του Ολυμπιακού για τα δικά μας τα παιδιά που χάθηκαν κάτω, γυρίσαν τον κόλο τους και χοροπηδούσαν. Ούτε αυτοί πετάξαν κάτι. Ναι. Ούτε αυτοί πετάξαν κάτι. Εντάξει. Οι άλλοι σηκώσαν μαύρες σακούλες. Και τα δύο είναι λάθη.
Και τα δύο είναι λάθη. Εγώ λέω, σαν Γρηγόρης, ότι όταν ο εχθρός σου, ο αντίπαλος και δεν εχθρός, σου αποδίδει τιμή σε αυτούς που χάθηκαν, χειροκροτάς. Έτσι ανεβαίνεις ψηλά. Χειροκροτάς την αναγνώριση από τον εχθρό σου, τα χαμένα, γιατί αυτές οι ψυχές δεν ξαναγυρίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξαναγυρίζουν. Ας το μελοδράμα. Και, όχι, δεν είναι, είναι η αλήθεια. Πάστε το μελοδράμα. Και οι μεν και οι δε έπρεπε να χειροκροτούν. Πάμε, πάμε, ωραίο. Το παιδί δίκης. Ναι. Να, μάλιστα, ναι. Ναι. Έλα. Ναι, να. Μην βρίσεις. Ναι. Να πω λίγο. Μην βρίσεις. Από το rapto.gr η εκπομπή η μεσημεριανή θα αναμεταδοθεί αμέσως μετά από το rapto.gr. Ποια μεσημεριανή θα μεταδοθεί? Αυτή ρε, σημερινή. Από τώρα. Σε 4 ώρες. Όλοι. 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 Ναι. Ναι, ο κομμουνιστής είναι. Εδώ κάνει τα κόλπα του. Ο Χρήστος είναι, ο Αβραμίδης. Το... Τι θα πει κομμουνιστής και δεν θέλει το επίθετο, τραβάει τα μαλλιά του. Ο Χρήστος. Βόδι με επιστήμονας είναι, φίλε. Ναι, αλλά είναι δεν και κομμουνιστής. Αλλά σε δικαίωμά του, ρε φίλε. Σαν κομμουνιστής δεν και εσύ αργανώσε, τι κάνουμε. Ναι, 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 ναι. Επειδή γεννήθηκε στον πλανήτη Άρη, δηλαδή ντροπή είναι. Έλα, ρε κόκκινε, το χιούμορ σου παναθεμάς. Ναι. Αυτό το χιούμορ σου, ρε. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Μ' ακούτε? Ναι, φίλε, ναι. Εγώ είμαι πάλι. Με το εσύ είσαι, ναι. Με τι είναι πριν? Τι είναι, ρε φίλε? Κάτι με πέταξε. Με από τη γραμμή βγήκα, δεν ξέρω τι έγινε. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ναι, τέλος πάντων, ρωτάω πάλι. Τι να πάω να παίξω Πανιόνιο, χ για το βράδυ, για το σήμερα. Χ2 το βλέπουμε και οι δύο. Ναι. Αλλά σου λέω ότι ο Πανιόνιος πέρασε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε τον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε τον Πανιόνιο. Άκου φίλε, Μπερνατόπουλο. Ο ΠΑΟΚ λέω πέρασε τον Πανιόνιο. Είδε κάμερα και μέθησε τώρα. Περίμενε. Και την Κυριακή ΠΑΟΚ Ηρακλής θα έχουμε σφαγή του Ηρακλή. Αλλά νίκη του Ηρακλή με σφαγή. Και ήταν του Ηρακλή. Και σώσιμο Τούντορ. Αυτό θα έχουμε. Εγώ λέω ότι ο Τούντορ, Κροάσια Airlines, bye bye. Όπως σώθηκε ο Σάντος τότε. Με τον Παμπορίδη. Με τον Σταυρίδη. Τον Μπουλούκο. Ναι, Σταυρίδη ήταν άλλο μας. Λέγε, πάμε επόμενη γραμμή. Στάμπα με, φίλε, μην ξαναβγαίνεις. Ναι, ναι. Παίξω διπλό ρε 320 να οικονομήσεις. Ναι, ναι, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ή τράβα το καλώδιο ή σήκω στο δεξί χέρι. Δώστε να, δώστε. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω με το χαλασμένο. Μην το χαλασμένο. Απολύες. Στον επόμενο. Χαλασμένη. Ναι, φίλε. Απολύες. Ναι. Έλα, φίλε. Τους έριξε όλους. Διαβάζω μηνύματα μέχρι να φορτώσουν. Ραπ, τι έγινε με το διασυνδεσμό του ΠΑΟΚ αν κατέβει με 4-4-2? Κατάλαβες γιατί σε λέω από τότε που έπλεξε με τον Αλέφαντο. Λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ πέλει το ίδιο πάθος στα επόμενα μάτια, τότε λυπάμαι Πανιόνιο και Ηρακλή. Θα ξεσπάσουν εκεί και να το δεις. Δεν πας στο Καραϊσκάκι με 4-4-2, να μην σε χαρακτηρίσω, έχοντας για δεκάρι υποτίθεται τον Φορ Μπερμπάντοφ, το στατικό Μπερμπάντοφ και το στατικό Κλάους. Δεν πας. Πας με χαφ να χτυπήσεις τα χαφ του Ολυμπιακού που έχουν πρόβλημα. Μπούφο! Πάμε επόμενη γραμμή. Μπιλ Κάμπας. Ναι, άσε μας κόκκινη μπουχέσα που θα κάνεις και ρεπορτάζ ούτε που σε ξέρει ο Βεζιζής. Και όσο για το offside που λες 2-3 ήταν, δεν σου λέει και τίποτα. Λέει. Είσαι άσχετος με το ποδόσφαιρο και είσαι μπουχέσα. Τι θα γινόταν, λέει, θα γράψεις και βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Άμπαλε. Μη με το Facebook. Φρίζε με ρε φίλε. Μη με το Facebook. Πράγμα. Μη με αυτό το Facebook. Βάζετε ένα. Ένα καρτούν και γράφετε το Facebook. Και εσύ τα διαβάζεις, ρε κόκκινε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Facebook δεν διαβάζω, ναι. Έλα, ρε παιδιά. Έλα, κλείσου το ραδιόφωνο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω απορία. Τουλάχιστον εσείς έχετε αντανακλαστικά. Το Παοκάρα που είναι θεματικά, είμαι Παοκάρα ή Παοκάρα. Το Παοκάρα από πού βγαίνει, από πού προκύπτει? Από τα Κάρα. Από τα πρωταθλήματα. Ναι. Από τα κύπελα. Από την ευρωπαϊκή πορεία. Το Παοκάρα προκύπτει από το Αριανάρα και από το Ηρακλάρα. Όχι, όχι. Σου απαντώ εγώ. Γρηγόρη, σου απαντώ εγώ. Μην πιάζει. Εμένα άκου. Βρεμένα άκου. Έχω πάρει 43 και δεν λέω Ολυμπιακάρα. Λέω είμαι Ολυμπιακός. Και έχω πάρει 43. Ναι. Και μιλάω για παοξίδι και αρρώστια. Από πού? Ο Φουστέρ και ο Σολτίδης και ο Μανιάτης έχουν πάρει μόνοι τους από 10. Έχουν πάρει 3 στα 80 χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι ευθέως. Τα χέρεις όπως τα παίρνεις? Τα χαίρομαι, τα γλεντάω. Τα γιορτάζω. Αλλά ρωτάω το εξής. Πήρανε κύπελα, πήραν πρωταθλήματα από τον κόσμο. 5.000 κόσμο το έχουν. Παοκάρα, φίλε. Το Παοκάρα, από πού βγαίνει? Από πού βγαίνει? Θα σου απαντήσω εγώ, μην βιάζεσαι. Μην κουράζεσαι. Μην κουράζεσαι. Καμαρώνεις για τα πρωταθλήματα. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Το απαντώ εγώ. Από τα κοτρόνια, φίλε. Από τα κοτρόνια. Από τα κοτρόνια που τρως. Τη δεκαετία του 60 και του 70.
Τώρα κατάλαβες τι θέλω να σου πω και ο ένας επόμενη και ο άλλος. Βρε, καταλάβαμε. Εσύ πάμε. Δεν κατάλαβες πού το πάμε εμείς. Πάμε. Ναι. Έλα. Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε. Τον κύριο, κύριο Ζαραυτόπουλος. Μάλιστα, κύριε. Θα ήθελα να σας πω 4,5 ώρα που θα μιλήσετε στο ΑΡΤ με τον κύριο Νίκο, να του πείτε να μην απαξιώνει τόσο την Ξάνθη όσο την απαξίωσε προχθές. Ναι, και εγώ, του αποδείξαμε... εγώ του είπα το αντίθετο, αν ακούσατε. Ακριβώς, ακριβώς, θυμάμαι. Εσείς τι του είπατε, πάρα πολύ ωραία του είπατε. Μην απαξιώνεις, γιατί και με τον ΠΑΟΚ τον βάλαμε μέσα στην αιστεία και με τον Ολυμπιακό. Δεν έχετε center for, παιδιά, εκεί στην Ξάνθη. Άμα είχατε ένα center for. Αυτό ακριβώς. Έχετε τον ο καπετάνο. Ο θα τρώγε 2-3 γκολ. Καμία στα του Ντέιλίσιους. Άστο. Γι' αυτό ακριβώς να πει στον Μπαρμπανίκο το απόγευμα να βάλει τη γλώσσα του λίγο στο το μυαλοντάκι του να δουλέψει και να μην απαξιώνει έτσι οποιαδήποτε ομάδα κι αν είναι. Κοίταξε. Έτσι. Να σου, Κώστα μου. Να σου πω κάτι. Έλα. Λοιπόν, δική μου γνώμη. Ναι. Να γνωρίζεις κάτι. Ο Κώστας τον αγαπάει από μικρό παιδί τον Αλέφα. Ναι, λοιπόν, δεν διαφωνώ. Και τον σέβεται. Ναι, γρήγορα, πέρα, μα... πέρα μπορεί να είναι ανάποδος, να είναι χιλιαδιό, τον σέβεται. Λοιπόν, ο Αλέφαντος έχει τη δική του πορεία και κρίνεται από όλους. Λοιπόν, όπως κάνουμε όλοι λάθη, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον Αλέφαντο, είναι λογικό κάποια πράγματα να τον ξεφεύγουν. Ναι, εμείς στην Ξάνθη, άκου να δεις, είναι δύο ομάδες που τις παρατηρώ γιατί τις περίμενα διαφορετικά από την αρχή του πρωταθλήματος. Και η Ξάνθη και ο Ατρόμητος. Κι όμως δεν με δικαιώσανε, τις περίμενα πολύ πιο ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Εντάξει, Χρήστο. Να το μαθαίνουμε λίγο τι να κάνει. Τι πρόμονα. Λοιπόν, μετά από 4 ώρες θα είναι ανεβασμένο στο rapto.gr η εκπομπή. Από αύριο. Και κάθε μέρα θα είναι μετά. Και κάθε μέρα όλες οι εκπομπές θα είναι. Πρέπει να συνοηθούμε μαζί, γιατί με το χαϊβάνι αυτό. Δουλειά δεν γίνει. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Για να αποσύρει το παλιό στο αυτοκίνητο αλλά και για τα αλλακτικά, Φίκο Σταδινίδη, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Χρειάζεσαι ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου, πας Φίκο Σταδινίδη, βρεις το ανταλλακτικό σου που θες και το παίρνεις. Το λύνεις, το παίρνεις ή παίρνεις ό,τι χρειάζεσαι από εκεί, ακόμα και μηχανές, όλες με 150 ευρώ. Αφήκω στον ίδιο ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Τα 3 εντάρια δικά σας, μία γραμμή βλέπω στην αναμονή, άλλη 5. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 23 10 90 90 90 95, κενό. Το μήνυμα στο 54 3 40. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ο μαλάτος να βγει, ρε. Μ' ακούτε? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Εγώ είμαι. Εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε. Μ' ακούτε? Εμείς ακούμε, εσείς ακούτε? Ναι. Μπράβο. Σας ακούω. Ωραία. Σε αυτόν που είπε για τον Ολυμπιακό, ότι είναι Ολυμπιακός και έχει πάει σε 43 πρωταθλήματα, να του πείτε πόσα έτρεγε τον ΠΑΟΚ όταν ερχόταν εδώ πέρα τα περασμένα χρόνια και πώς, και αυτά τα 43 που πήρε, πώς τα πήρε, με τι τρόπο τα πήρε. Τα έκλεψε από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ορίστε. Τα έκλεψε, λέω, πολλά από αυτά από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Τα έκλεψε. Ποιος έκλεψε? Εγώ το λέω, ποιος το λέει. Τα έκλεψε ο Ολυμπιακός με τις διαιτητάς και με τα... Ναι, λέω, τα έκλεψε ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, αυτό λέω. Α, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι να του πεις αυτόν που το κύριο του Ολυμπιακού. Οκ. Εμείς μας κάνουν τους έξυπνους. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Σ' αγαπώ, γεια πολύ. Σας. Ωραίος. Τι ομάδα? Τον εξόργησε τον άνθρωπο. Τι ομάδα ήταν? Ο κύριος. ΠΑΟΚ. Γιατί να ήταν ΠΑΟΚ? Αφού είπα για Ολυμπιακό και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Και λοιπόν, σαν γυρεότερος. Άμα ήτανε, άμα ήτανε... Δεν επιμένω, δεν αμαλώσουμε γι' αυτό. Εγώ λέω ότι ήταν ΑΕΚ. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Ναι. Έλα. Γεια σου, Μάρκο. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου, τα αγαπημένα τα δύο. Αδερφούλη μου, είσαι έτοιμος για την Κυριακή? Είναι, το ένα το ούσο το κέρδισα όμως, έτσι. Για θύμισέ μου γιατί κόλλησα το, για ποιο?
Γιατί, γιατί σε έδωσε και κολαβάτσο. Το κέφαλο το μισό. Σε έδωσε και κολαβάτσο. Σαν το μαλάτο κι εσύ, ο μαλάτο. Όχι, μην το ξεχνάς. Σε έδωσε και κολαβάτσο. Έχεις δίκιο, σε έδωσε και κολαβάτσο. Καλά να πάθω. Μπράβο, τώρα η μέρα πλησιάζει. Μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, μιλάμε ότι. Ποια μέρα. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Ή θα σας κάνει ρεζίλη κυριολεκτικά. Ή θα πάθει τίποτα αυτό που έπαθε όπως έγινε. Ο Τούντορ πώς θα με κάνει ρεζίλη, μπορεί να μου το πει. Φίλε, Ηρακλή, Παοξή, με 50-50 διαιτησία τον παίρνεις εύκολα τον Ηρακλή στην Τούμπα. Άνετα. Άνετα. Δηλαδή, άμα έχεις 5 σφυρίγματα υπέρ, θα βγεις και θα πεις είμαι ρόμπα. 100%. 100%. Εγώ το ξέρεις, θα βγω. Εσύ όμως, διαφορετικέ φίλαθλε της Θεσσαλονίκης, θα βγεις ότι και θα πεις ότι ξέρεις κάτι, όχι ρόμπα, σαγγενάρες θα φορέσω στο Λευκό Πύργο. Σαγγενάρες, σαγγενάρες είναι εύκολο ρε. Εύκολο είναι. Γοβάκι είναι το δύσκολο. Αγοβάκι είναι, έτσι. Yeah. Ας περάσουμε λιγάκι λίγο τον Πανιόνιο, γιατί τον Πανιόνιο κόβω δύσκολο παιχνίδι εγώ. Ότι είναι δύσκολο είναι. Περασμένος. Μπράβο. Είσαι ρε φίλε, ούτε να το δεις το μάτς. Ναι. Όχι, όχι, λάβω. Όταν ακούς τον Φαλακρό να βγάζει τέτοια αισιοδοξία, να ανησυχείς. Φίλε. Ακούω. Άκουμε μένα που σου λέω. Ούτε να το δεις το μάτς. Με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο, ναι. Με τον Πανιόνιο θα είμαι στο κήπεδο. Κακός τζάμπα εισιτήριο. Το έργο είναι εύκολο. Έχεις τζάμπα εισιτήριο να με δώσεις. Τζάμπα εισιτήριο εγώ δεν παίρνω για μένα. Σε ένα θα δώσω. Πού να σε δώσω, ρε Μάρκο. Μπορεί πονηρέ Κοζανή. Θέλεις. Ναι. Θέλεις. Ναι, ναι, ναι. Σε βολέψουμε. Το κανονίζω κόκκινος. Εγώ μέσα φιλαράκι μου θέλω να γίνει ένα καλό ποδόσφαιρο με τον Ηρακλή. Να πάρεις 80-20 διαιτησία του Σάξης. Είναι δύο ομάδες. Ναι. Και θέλω τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έγινε κάτω με τον Ατρό, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν θέλω να γίνεται μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα σχεμαρά πράγματα δεν μ' αρέσουν εμένα. Τώρα, αφού τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός, έτσι, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος θα τιμωρηθεί. Βέβαια. Θα το δούμε. Εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν ξέρω που γίνανε, δεν ξέρω που γίνανε τα επεισόδια, αν γίνανε μέσα ή έξω. Όχι, μέσα στο γήπεδο. Μέσα γίνανε, τι έξω. Μέσα στο γήπεδο γίνανε, τα είδαμε τώρα τι έγινε. Αλλά ο Αλαφούζος τώρα αυτό που βγαίνει και κάνει και ράνει, και δεν μπορεί ούτε ο Αλαφούζος παρά με τυχαίος Αλαφούζος, οποιοδήποτε Παναθηναϊκός και ΑΕΚτζής να βγαίνει αυτή τη στιγμή και να διαμαρτύρεται για διατησίες και σούπα μούπες. Μια ζωή του ίδιου βιολάκι, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζήδες, είχαμε αυτό το γήπεδο. Τώρα, εσένα η αποβολή. Γεια σου, Μάρκο. Μάρκο, εσένα σαν ΠΑΟΚ η αποβολή τους έκασε βόλεψε. Γιατί με βόλεψε. Σε βόλεψε, τι δεν σε βόλεψε, πώς δεν σε βόλεψε. Γιατί ο Ζέκα είναι εργαλείο. Εργαλείο για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Συμπάς για δεύτερη θέση. Εργαλείο. Πρώτα δείτε λοιπόν πόσα απέχτηκαν στο overlay και μετά σχολιάστε την εμφάνιση του Ολυμπιακού μετά το 8ο λεπτό. Εσύ ρε Τσελεπίδη, δείξε μου πόσα λεφτά έπαιξες στο under του Ολυμπιακού και μετά μιλά για το ότι το παιχνίδι δεν έπαιξαν επίτηδες. Ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα έρχεται στο ΑΚΑ ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Τα ίδια και η ΑΕΚ στο Περιστέρι, δεν προσπάθησε καν. Λοιπόν, καλά, εσύ πες. Γραμμές, έξι θα μιλήσουν. Κανείς άλλος δεν θα πάρει τηλέφωνο. Για να κάνουμε και διαχείριση χρόνου, γιατί το μουλάρι Κίνγκ δεν βλέπει. Έκτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Οι μαύρες σακούλες ήταν κορεό, λέει ο Κώστας. Okay. Κορεό ήταν, δεν ήταν. Οι άλλοι γύρισαν τον πισινό. Όχι, ρε, εντάξει, το είδαμε, οκ. Okay. Για πάμε. Έλα, ραπ, Σπύρος από το Λεμαίδα. Γεια σου, Πτολεμαίδα. Καρβουνιασμένη Πτολεμαίδα, γεια σου. Έλα. Θέλω να μου πεις για το μάτι για χθες, πρώτον. Να σου πω τι, ρε, φίλε, τα είπαμε. Ακούγομαι, ραπ. Ακούγεσαι. Επειδή δεν σ' άκουσα, φίλε, θέλω να μου πεις για την άποψή σου για το χθεσινό μάτ. Για τα έχει. Για τα και αυτά που γίνανε και βγαίνει ο άλλος πριν και μου λέει για τον Ολυμπιακό. Τι βγαίνει να πει, τι χαίρονται από αυτά. Έτσι. Έτσι δεν τα θέλω χίλια χρόνια, ραπ. Να μην τα πάρω. Δεν τα θέλεις, ε. Τώρα το φουκαρά τον Ηρακλή που θα τον βρεις μέσα στην Τούμπα και θα το κατακρεουργήσεις, δεν σ' αρέσει. Ε. Να δω τη Δευτέρα τι θα λες. Καλά. Δεν μου λες, ραπ. Έλα. Είμαστε και κλεισμένοι από το θηρόν την Κυριακή ή όχι, ε. Δεν νομίζω, φίλε, γιατί. Γιατί φάγαμε εκεί με τον Λαζαρίδη, με τον αναπτήρα που φάγαμε. Αφού είπε το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πήγε εκεί ο Αγγελόπουλος και οι άλλοι και δεν είναι. Είναι δυνατόν εδώ από αυτός ο Λαζαρίδης πάντα να μας κάνει έτσι. Πάντα με εμάς, να ανοίγει τα μάτια του. Δηλαδή τώρα ρε φίλε, βρέθηκε ένας βλάκας και του πέταξε αναπτήρα. Και με τον Λαζαρίδη θυμώνεις. Με τον Λαζαρίδη τι
όχι μόνο γιατί βάζει γκολ με τον ΠΑΟΚ μόνο, ρε Ράπτο. Όχι μόνο για τον Ράπτο. Εσύ, αν πήγαινε να χτυπήσει κανέναν, θα σου έλεγαν ναι. Επειδή έβαλε γκολ, θυμώνει. Για είχε ψηλό δεξιμπάκ, να μην πήγαινε εκεί στο δεύτερο. Με τρελαίνετε. Αν προκαλούσε, δηλαδή αν έκανε τίποτα άλλο, θα έλεγαν ναι. Επειδή έβαλε γκολ, θυμώσε. Επειδή έβαλε γκολ, θυμώσε. Ανοίγουν τα μάτια του όλου με τον ΠΑΟΚ. Και κάτι τελευταίο. Είναι ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ πρέπει να στέκονται όλοι και να περνάνε. Τι να πω, ρε Ράπ. Θέλω, Ράπ, και κάτι τελευταίο, ρε φίλε. Ο Τούντορ, τι σκοπό έχει το Μάιο να κάνει σε αυτήν την ομάδα? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει με αυτό το πάγο. Εντάξει, ρε φίλε, ένα 0 έχασε. Καλά πήγες. Θέλει να βγει πέμπτος για να πάμε απλά στα playoff ή να χτυπήσουμε τώρα το ΑΕΚΑΚΙ που βγήκε. Είτε πέμπτος γης, είτε δεύτερος, μύτη δεν θα ανοίξει την τούμπα, φίλε. Για χαρά. Μια χαρά είναι. Επόμενος. Ρε Ράπ, είναι δυνατόν τώρα να με έχει ο Πογέτα από πάνω 8 πόντους. Γιατί να μην μαγιά του. Γιατί να μην έχει. Η ΑΕΚ έχει προπονητή, εσύ έχει μαθητευόμενο μάγο. Ναι. Έλα, επόμενος. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στο αχτύπητο δίδυμο του μεσημεριανού. Καλώς τον. Λευτέρης εδώ, σημεοφόρος Ηρακλειδέας. Γεια σου, σημεοφόρε. Τι κάνετε? Ωραία, εσύ τι κάνεις? Πολύ καλά. Πέρασα μια περίοδο τώρα με μαθήματα και είπα λίγο να πάρω. Καλά έκανες, μπράβο. Θα έρθω και σύντομα με τον άλλο τον τρελό να σας δούμε. Να έρθεις, με τη σημαία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση λίγο, ρε παιδιά, που με καίει. Ο Ρωμάνο τι έχει πάθει? Παλέμαχος είναι ο Ρωμάνο. Δεν είναι ο Ρωμάνο, ρε φίλε. Τα 35 χρόνια για ένα ποδοσφαιριστή είναι όπως είναι τα 12 χρόνια για το αυτοκίνητο. Είναι όπως είναι τα 40 χρόνια για τη γυναίκα. Είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, τα 10 χρόνια για το σκύλο. Τελείως, γέρασες. Πας. Υπάρχουν βέβαια μερικές εξαιρέσεις. Ιδιοσυγκρασία σώματος, ελαφριά κόκαλα, καλά αυτά κτλ. Καλή ζωή κτλ. Του τραβά και ένα χρόνο παραπάνω. Τελείωσες. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Τι να κάνουμε. Καλώς. Άντε, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ο Λεωζίνιο με τον Κυριακίδη και τον Ιτζόγλου, τριάδα. Και ο Τσιλιανίδης έξω αριστερά. Και τα μπακ τα πολύ ωραία του Ηρακλή χθες. Ο Μπουκουβάλας φανταστικός. Φανταστικός. Και ο Σαλαμαντάς, αλλά ο Μπουκουβάλας ήταν τρομερός. Έλα, φίλε, ναι. Παρακαλώ. Καλώς τον. Γεια σας. Καλώς τον. Με τον κύριο Κόκκινο λίγο να μιλήσω. Παρακαλώ. Ζω λίγο ένα ντεζαβού. Έχεις πάει στον αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-3 με την πρώτη του Λίμπρεχτ? Ναι. ΠΑΟΚ Ηρακλής, συγγνώμη, το σκορ θα ακούσεις. 1-3 ήταν, όχι 0-3. 1-3, συγγνώμη. Ήμουνα στην 5. Λες να το ξαναζήσουμε, φίλε Γρηγόρη. Ποτέ δεν τα ξέρεις αυτά, αδερφέ, αλλά άλλες εποχές τότε και ο Τάις ήταν, πίστεψέ με, από τους μεγαλύτερους ήρωνες που έχω γνωρίσει. Ήταν φίλος του ο Τάις. Από τους μεγαλύτερους ήρωνες και από τους κορυφαίους προπονητές ταυτόχρονα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, αν γίνει το θαύμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τρέφω όνειρα πατηλά για αυτόν τον Ηρακλή. Μου αρέσει το ότι αγωνιστικά είναι σοβαρός. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερος αν είχε ενισχυθεί παραπάνω. Εντάξει, οι οπαδοί είναι λογικό να κάνουν όνειρα και να θέλουν τεράστια πράγματα και καλά φαγή, κάνουν. Φίλε. Αλλά με τον ΠΑΟΚ, μετά από ντέρμπι και μετά από παιχνίδι κυπέλου, που θα είναι θεωρητικά κουρασμένος και με τις αποσίες που έχει και με τον τρόπο που ξέρει να αμήνεται ο Παδόπουλος, εγώ λέω ότι μπορώ να πάρω αποτέλεσμα στην Τούμπα. Και δεν το λέω έτσι. Το πιστεύω. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πας στην Τούμπα. Σε μπροστιάστηκε δευτεριάτικα. Και οι δύο. Εγώ γιατί ξεμπροστιάζομαι, συγγνώμη. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πας στην Τούμπα. Γιατί ξεμπροστιάζομαι, συγγνώμη. Ξεμπροστιάζεσαι με την καλή έννοια. Όχι. Δεν έχω, ρε φίλε, να κρύψω κάτι. Αυτό που βλέπω και το πιστεύω το λέω. Αν έβλεπα ότι ο Ηρακλής θα χάσει, θα σου λέω ότι πάει και θα χάσει. Αν ο ΠΑΟΚ και φάει τάλιρο ή τρίμπαλο από τον Ολυμπιακό, θα σου έλεγα αυτός ο άσος είναι ο κολόνα. Βάρα τον. Φίλε, με τους ΠΑΟΞίδες να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία και το ανύπαρκτο πέναλτι του Ηρακλή, θα δεις τι θα πάθει ο Ηρακλής από τη διαιτησία. Εδώ τη Δευτέρα θα έχουμε φωνές. Θα βγαίνουν. Ναι. Χαίρομαι που η ομάδα φέτος είναι τέτοια. Εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Ηρακλειδέων. Τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Γεια. Παρακαλώ. Με τον Κόκκινο θα ήθελα να μιλήσω. Έλα, εδώ είναι, κυρία μου. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω, Κόκκινο. Είπες κάτι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που πήγαν και αφήσαν τη Στεφάνη.
Δεν ακούγεσαι. Δεν σε ακούμε, ρε φίλε. Μα τι είναι αυτό το τηλέφωνο επί χούντας είναι να πούμε. Δεν σε ακούμε. Άστο το δάχτυλο, άστο λίγο πώς ακούγεται. Ξαναπέστο. Έφυγες, έφυγες. Μισό λεπτό, ναι, 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 το είπα, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Η γραμμή είναι τραγική, φίλε. Φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Γεια σου, ρε Γρηγόρη Λεβέντη. Εγώ καμία σχέση με αθλητικά. Ναι. Αλλά άμα δεν ακούω τη φωνή σου κάθε μέρα, δεν μπορώ να ζήσω. Άντρας είσαι ή γυναίκα? Βρε γυναίκα είμαι, βρε Γρηγόρη. Βράχνιασα, κρύωσα, βρε Γρηγόρη. Ο Φαλακρός ρώτησε. Α, ο Ραυτόπουλος να έρθει στην Τολεμαϊδα να τον κάνω σουρβά. Σουρδάς τι είναι ο σουρβά? Τι το σουρδά? Σουρβά, σουρβά. Τι είναι? Φαγητό. Τι καλό είναι αυτό? Ποντιακό. Ναι, μπορούμε να μάθουμε περίπου τι είναι? Έτσι, δεν το έχει δοκιμάσει. Με πληγούρι, ναι. Με φραγκιστό γεούρτι, με πασκιτάν δηλαδή. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Πολύ ωραίο, ειλικρινά Γρηγόρη. Πολύ αυτό ωραίο. Ακούγεται πολύ καλό. Στραγγιστό γιαούρτι και πληγούρι είναι ότι πλέπει. Στραγγιστό γιαούρτι, γιαούρτι με μέσα κρέφι, με ωραίο, πληγούρι, ναι. Και με βιώσμο, τι να σου πω Γρηγόρη. Ζεστό τρώγεται αυτό και το γιαούρτι, ό,τι πρέπει. Να στήσει την Πτολεμάη να το φάει. Ναι. Ναι. Το ξέρει, πες του. Δεν το ξέρω, αλλά ακούγεται πολύ καλό. Δεν είναι κρέα το φάγος ο Γρηγόρης. Ο Ραυτόπουλος δεν το ξέρει. Αυτός είναι ημιτασιόν Πόντιος. Είναι ο πρώτος πλαστός Πόντιος που κυκλοφορεί στον πλανήτη. Γρηγόρη μου, πολύ σε εκτιμάω και σ' αγαπάω από τη φωνή σου, τι να σου πω. Καλό παιδί είναι, καλός άνθρωπος. Πολύ καλό. Ναι, πολύ ναι. Χριστιανός, καλός, καλός, Έλληνας. Άκου τι είπε, άκου τι είπε. Τι είναι ο τι είναι ο εξωγήινος. Και αυτός τι είπες. Είναι ωραίος και αυτός. Είσαι 60. 75. Εγώ, ναι. Εγώ 60 είμαι. 60 είσαι. Χώρια τα καλοκαίρια είσαι 60. Άχα να θυμάται σαν το Χαΐρ. Ρε εσύ, έχει κανένα λόγο να σου πει ψέματα. Πόσα παιδιά έχεις? 3-4. Ένα παιδί έχω. Ένα. Εγγόνι σου έκανε. Εγγόνι σου έκανε. Με χίλια ζόρια το έκανα. Δεν πειράζει. Εγγόνι σου έκανε. Όχι πουλιμό, όχι. Μικρό είναι ακόμα. Να αξιωθείς να δεις και εγγόνια και δυσέγγωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε κάνω μια ερώτηση. Εσύ μπάλα δεν βλέπεις. Γιατί μας ακούς? Τον ακούω για σένα. Εγώ σ' ακούω γιατί μ' αρέσεις. Ξέρεις πως μου αρέσεις. Πάρα πολύ. Σ' ακούω και ζω. Είναι καλός άνθρωπος. Έχω μια παρηγοριά. Γρηγόρη, αλήθεια σου λέω. Πολύ καλός άνθρωπος. Καλός χριστιανός. Ο καθένας όπως αγαπάει. Μονετικός. Στον άνθρωπο δίπλα είναι. Άσε τελειώσει. Ναι, ναι. Δεν πηγαίνω πολύ στην εκκλησία. Όχι, να πηγαίνετε, να πηγαίνετε. Να αφήνετε κανένα φράγκο και σε αυτούς. Κρίμα είναι. Εδώ πιάσαν τον Χριστόδουλο, ανοίξαν τον Χριστόδουλο. Άκουνα, μάνα μου. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Δεν το βρήκαν τίποτα. Δεν είναι ανάγκη να δώσεις ούτε μισό ευρώ. Μην δώσεις, μην δώσεις. Την προσευχή σου, αν θες να πας να κάνεις, πάνε να πας να την κάνεις. Μην την κάνεις τζάμπα. Γρηγόρη, δώσε μου τον Ραπτόπουλο. Πάρτο, ναι. Έλα, βρε Κωνσταντίνε. Έλα. Τι κάνεις, βρε παλικάρι μου, εγώ Πόντια είμαι, Πόντια. Μαύρη θα είσαι. Όχι. Σκούρη, ε. Άσπρη είμαι. Άσπρη, Πόντια. Τι λένε, πουλάκι. Αχ, Ραπτόπουλε, γουρπάνης να είνουμε. Το όνομά σου. Αγνή με λένε. Αγνή, να είσαι γερή. Να είσαι καλά. Να σε καλά, Γρηγόρη. Να είσαι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Εγώ πολλά αγαπώ σε. Ναι. Εντάξει. Και ακούω σε γιατί πολλά αγαπώ σε. Έγινε. Να είσαι γερή. Γεια σου, Ραπτόπουλε μου, Λεβέντη. Να είσαι καλά. Είπε Λεβέντη. Γεια σου. Ωραίος άνθρωπος. Ωραίος. Δεν είναι άνθρωπος, γυναίκα είναι. Ωραίος άνθρωπος λέει. Άκου το βλαμμένο. Γυναίκα είναι, δεν άνθρωπος. Δώσε ένα τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο. Δεν έχει τελευταίο. Τι να έχει τελευταίο. Λοιπόν, σαν σήμερα. Τι έγινε. Έφυγε ο μεγαλύτερος Λεβέντης της Κρήτης. Ποιος? Ο Νίκος Χριλούρης. Ζήτησα ένα τραγούδι το οποίο είναι επίκαιρο. Ζήτησα αυτό. Τώρα δεν απαγορεύει, έχει σαν, σχέση. Σαν Ηρακλειδέας. Με αυτούς τους πρώτη φορά αριστερά. Άσε ρε κόκκινα, αφού τα χνότα σου αριστερά είναι. Πρασινοκόκκινο. Ναι φίλε, δικαίωμά μου. Εντάξει, να είμαι ό,τι θέλω. Όχι. Κριτική κάνω παντού. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Να πω ένα τραγούδι του Ξυλούρη μεταποιημένο για τους Ηρακλειδείς. Ε? Ρε φίλε. Να το πω. Για αυτούς εδώ οι οποίοι περνάνε μη μέτρα τα οποία είναι τα χειρότερα όλων των εποχών, τα οποία δεν πέρασαν ούτε καθεστώτα και καλούν τον κόσμο να κατήβει σε απεργία για αυτά τα οποία προτείνουν οι ίδιοι. Αυτούς τους ματαιόδοξους. Τους ψεύτικους. Τους λίγους. Δεξιός έγινε τώρα.
Με τα λάθη. Εγώ φίλε Έλληνας είμαι. Τι είσαι? Έλληνας. Αυτό είναι το κακό. Τι είσαι Έλληνας. Έλληνας είμαι. Αυτό είναι το κακό. Εντάξει. Λοιπόν, τιμή τρόπο... μου και καμάρι. Βέβαια, χαίρεσαι πολύ που είσαι Έλληνας. Τιμή μου και καμάρι. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Εγώ καθόλου δεν. Όχι για αυτούς που με κυβερνάνε. Όχι καθόλου. Εγώ δεν είμαι καθόλου υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Τέλος πάντων, ούτε λυπάμαι ούτε χαίρομαι. Θα σου πω μια ουδέτερη κατάσταση. Να πω ένα τραγούδι του Ξυλούρ για τον Ηρακλή και να φύγω. Πες το. Θα φας μπουνιές όπως πας. Αν έχει τίποτα περίεργο θα τη φας. Ποτέ θα πα. Ποτέ θα πάμε Καστοριά. Κάναμε λέει άθλη του Ηρακλή. Θέλω. Το Ηρακλής έκανε το μεγαλύτερο άθλη. Βλέπει, έφαγε πέντε γκολ. Βλέπει χτες τον πρόεδρο της Καστοριάς που πήρε το κύπελο. Εσένα πόσο σε αγαπάω λέει, που τους έριξες δύο τάλιγρα. Άκου. Βρε ο Βαρκάρης ήξερε τι έλεγε. Ο Γερμανοσολιάς ξέρε τι λέει. Λοιπόν, δεν βγήκε σήμερα να μιλήσει. Δεν βγήκε. Αφιερωμένο. Όχι μόνο για μένα και για τον Κωστή. Πότε πέθανε ένα κόκκινε? 8 ναι. του Φλεβάρι το 1980 από καρκίνο. Μάλιστα. Από το κεφάλι του έφυγε. Αείμνηστος. Τεράστιος. Λεβέντης. Αμέσως μετά Μαρίνο Μπίκου. Και αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη, Τάνια Δήμου και Κυριάκο Κίτσο. Ναι. Να είστε καλά. Αιωνία του η μνήμη. 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 Αιωνία του η μνήμη.